Λοιπόν, πάμε τώρα. Πρώτα, αν δεν έχουμε παρεμβάσει, δεν χρειάζεται αφορά τα ακουστικά. Μην σας αποσυντονίζω κιόλα. Λοιπόν, θα έχουμε βέβαια παρέμβαση σε λιγάκι, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση για να μπουν πράγματα στη θέση τους και να υπάρχει, πώς το λένε, όσο γίνεται μεγαλύτερη και περισσότερη και σωστότερη ενημέρωση από εσάς που έχετε μια καυτή πατάτα τώρα να διαχειριστείτε και που συνεχίζετε και επιμένετε να λέτε ότι μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε νερό, θα έχουμε νερό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολλές ερωτήσεις φίλων ακροατών και θα προσπαθήσω να τις μεταφέρω. Μάλιστα μου λένε και φίλοι ακροατές, κράτα τη συνέντευξη αυτή στο αρχείο, διότι το Δεκέμβρη θα την ξαναπαίξουμε, έτσι μου λένε φίλοι ακροατές. Νομίζω ότι... Λέγει χερέκακας το λένε. Όχι, κράτα τη συνέντευξη να δούμε αν θα βγει τα αληθινό. Ναι, δηλαδή αυτή η χερέκακία. Σημαίνει ότι ίσως να μην... Σ' αγαπώ πολύ, αλλά... ναι, αλλά άμα βάλω το άλλα, σημαίνει άλλα πράγματα, σωστά. Λοιπόν, νομίζω θέλει να βγει και ο πρόεδρος του Ενοαγροτικού Συλλόγου, ο Ειρήνη, να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω, κάποιες ερωτήσεις, αν έχουμε αφήσει απ' έξω σε σχέση με το νερό... Από τις γεωτρήσεις είπαμε στο δρόμο δεν μπαίνει όλο, αλλά ποτίζεται ένα μεγάλο κομμάτι. Πόσο κομμάτι είναι αυτό, πρόεδρε? Δηλαδή έχουμε... Το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Ναι. Ένα εκατομμύριο φορές έχουμε πει ότι ένα μέρος των δικτύων διανομής του νερού από το φράγμα δεν τελείωσε. Από του Γαβρίλη και πέρα μέχρι το Μύρτος παίρνει κατευθείαν από την προσαγωγό διόρυγα. Ναι. Όσα λοιπόν κομμάτια παίρνουν από την προσαγωγό, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ποτιστούν αλλιώς, μόνο από την προσαγωγό. Έτσι το νερό που έρχονται οι γεωτρήσεις, ένα μέρος το χρησιμοποιούν, το άλλο έρχεται εδώ για τους άλλους. Λοιπόν, να, άλλη ερώτηση εδώ μου κάνει ένας φίλος, να υποχρεωθούν όλα τα θερμοκήπια με χαβούς από πάνω από 1,5 στρέμμα και πάνω κλιμακωτή χρέωση για όποιους δεν έχουν χαβούζα. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί. Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει γίνει και πρόταση στον ΤΟΕΒ και το έχουμε σκεφτεί. Ναι. Αλλά είναι τόσο δύσκολη η εφαρμογή της που προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Το κόστος είναι τόσο μεγάλο, θέλει προσωπικό, θέλει έλεγχο, θέλει, που είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Και εμείς είμαστε της ιδέας να παίρνουμε μέτρα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε, όχι για να τα πάρουμε. Άλιστα. Μια άλλη πρόταση συνοψίζω, κυρίες και κύριοι, τις προτάσεις και τις ερωτήσεις σας για να βγει έτσι, να μπορούν να απαντηθούν όλες. Αν μπορεί, δηλαδή λέει ένας φίλος, ας βάλει το ΕΒΕΝ ακριβότερο τιμολόγιο για 1-2 χρόνια προκειμένου να μαζευτούν χρήματα και για να γίνουν πράξεις κάποια πράγματα που θέλουμε. Μπορεί αυτό να γίνει και τι μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε, δηλαδή θα δεχτεί ο κόσμος να πληρώσει, παιδί μου, 5 ευρώ το στρέμμα παράδειγμα, ναι. προκειμένου να είναι σίγουρος του τυφάλου ρίσκου ότι θα έχει νερό? Ακούστε, έχουμε παρεξηγήσει λιγάκι εδώ στην Ιερά Πέτρα του ΣΤΟΕΒ. Ακούγομαι τώρα, το ακούγομαι, έτσι. Ναι. Έχει παρεξηγήσει. Ο ΤΟΕΒ δεν είναι για να κάνει έργα. Και όταν μιλάμε για έργα, είναι μεσολαβεί ο ΤΟΕΒ, ζητά ο ΤΟΕΒ έργα. Τα έργα τα κάνει το κράτος, τα παραδίνει στους ΣΤΟΕΒ για να τα διαχειριστούν και τα έργα παραμένουν του κράτους πάντα, τη διαχείρισή τους έχει ο ΤΟΕΒ. Δηλαδή, θυμάστε παλιά είχαν πάρει μια τέτοια απόφαση να κάνουμε τη μελέτη της προσαγωγού να. Και είχαμε πάρει απόφαση στη Γενική Συνέλευση να δώσει στο κάθε στρέμμα ένα ποσό για να βγάλουμε 300.000 που μας είχαν πει τότε ότι στοιχίζει, θα στοιχίζε η μελέτη. Να. Δεν μας το επέτρεψε το κράτος. Και η δουλειά σας είναι να διαχειρίζετε το νερό και όχι να κάνετε έργα. Εάν θέλουμε έργα, θα τα κάνουμε εμείς, όχι εσείς. Και δεν μας το επέτρεψε. Δεν τα εισπράξαμε, ναι, τα λεφτά. Πρόεδρε, αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι, δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας και δεν το κάνουμε? Δεν μπορούμε. Να το πω αλλιώς. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει, δεν μας αφήνουν, δεν γίνεται. Δηλαδή, αν είναι, σου πούνε μια γιώτρηση, ας πούμε, στο Καβούσι, στη Μαλάβρα, μπορείς? Τις γεωτρήσεις τώρα αυτές λέτε τα όρια. Τώρα, δηλαδή πώς θα φτάσουμε εκεί στο τέλος, θέλω να πω. Τις γεωτρήσεις αυτές που κάνουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κάτι από μόνοι μας. Μια υπέρβαση
Το ξέρουμε αυτό. Ναι. Οι γεωτρήσεις είναι υπέρβαση ναι. για μας. Παραπάνω από ό,τι οφείλαμε, κάναμε. Εδώ είχαμε 400 χιλιάρικα για τις δύο γεωτρήσεις και ευτυχώς και τα δώσαμε. Ναι. Γιατί αν δεν τα δίναμε, αν δεν είχαμε το φόβο ότι ίσως έρθει η χειρότερη λειψιδρία, ναι. θα είμαστε σήμερα χωρίς νερό από την πρώτη του χρόνου. Ναι. Δεν θα είχαμε μία σταγόνα. Τα θερμοκήπια θα τα είχαμε ξεπατώσει το χειμώνα. Και αν μιλούμε σήμερα, σωστά. είναι γιατί... με την πρόβλεψη τη δική μας ναι. και βάλαμε τα λεφτά, δεν είναι του ΤΟΕΒ, δεν είναι του Προέδρου τα λεφτά, είναι τον ανθρώπο που ποτίζουν, που με μεγάλο κόπο πληρώνουν ναι. το νερό τους. Ωραία. Και εμείς με χίλιες οικονομίες τσιγαρίζομαι ό,τι τσιγαρίζομαι για να κάνουμε αυτά τα έργα. Και ευτυχώς και τα κάναμε. Αν δεν τα κάναμε, σήμερα θα είμαστε χωρίς νερό. Και όχι μόνο για άρδευση, αλλά ούτε για ίδρευση νερό θα είχαμε. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο και τον πρόεδρο τώρα, τον κύριο Μιχαλάκη, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου. Στο... Ναι, δεν ξέρω ποιο έχω ανοίξει. Πρόεδρε, με ακούτε? Όχι, δεν με ακούει. Με ακούτε, κύριε Μιχαλάκη? Έχω, παρακαλώ. Ναι, ξανακάνετε μια προσπάθεια, σας παρακαλώ, κορίτσια, ναι, για να τον έχουμε. Είναι, δεν ξέρω πού είναι ο πρόεδρος, αλλά θέλει να βγει να μιλήσει, να δούμε τι γίνεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Να ρωτήσω εντωμεταξύ, μέχρι να τον έχουμε τον πρόεδρο, υπάρχει περίπτωση, κύριε Παπαδάκη, να γίνουν τώρα, λέει ένας φίλος ακροατής, εργασίες μέσα στη λεκάνη του φράγματος προκειμένου να φύγουν τα φερτά υλικά, να καθαριστεί, λέει ένας φίλος άλλος, να καθαριστεί τώρα που είναι, έχει πατώσει? Ακούστε κάτι. Μπορεί. Ναι, δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε τις εργασίες για τώρα να μεγαλώσει το φράγμα. Α. Δηλαδή το φράγμα πάει 16 εκατομμύρια. Έχει μαζέψει 300.000 να. Φερτά, έτσι υπολογίζω, τα μετρήσαμε δηλαδή. Μπορούμε άνετα, ήδη έχουμε βγάλει σε μια παλιά εργολαβία 100.000 κυβικά να. Από τα πλάγια. Δηλαδή όπως είναι το φράγμα, ναι, δεν χρειάζεται να βγάλεις από τον πάτο, τα βγάλεις από τα πλάγια, τα βγάλεις σε ό,τι ώρα θες. Γεμάτο το φράγμα θα είναι μια-δυο φορές το χρόνο που δεν μπορείς. Όταν κατεβεί παρακάτω από τα πλάγια βγάζεις, ωραία. Δεν είναι επίγον έργο δηλαδή, είναι... Μέσα στα προγράμματά μας, αλλά σιγά σιγά. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Μιχαλάκη τώρα, κορίτσια. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούει και ο κύριος Παπαδάκης εδώ. Πείτε μου. Δεν ξέρω αν... Νομίζω γίναμε σοφότεροι σήμερα για το τι γίνεται. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία, σας ακούω κι εγώ. Γεια σου, Πρόεδρε, γεια. Γεια σου, Πρόεδρε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Και εύχομαι και το νέο δελταθήμα του, το ΕΒΕ, συντεροκέφαλοι όλοι σας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, τον άκουσα προσεκτικά, πάνω σε αυτό που είπε ότι έχουμε νερό μέχρι τέλος του, μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτή τη στιγμή εμείς άλλοι τελειώσαμε και καθαρίζουμε τα χωράφια και κάποιοι άλλοι θα τα καθαρίσουν τις επόμενες μέρες. Θα τα προετοιμάσουμε λοιπόν για να κάνουμε την κανονική φύτευση, η οποία ξεκινάει το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αυτό τους μήνες είναι η κανονική φύτευση. Εάν φυτέψουμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, κύριε Πρόεδρε, μέχρι το Δεκέμβριο που θα έχουμε νερό, δηλαδή τι εννοείτε, ότι την ώρα που θα έρθει η στιγμή να αρχίσουμε να παράγουμε, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει νερό και να ξεπατώσουμε τα έτοιμα φυτά με την παραγωγή την έτοιμη? Δεν εννοώ ασφαλώς αυτό. Ελπίζω κι εγώ όπως όλοι μας και όλοι σας ότι αν μέχρι το Δεκέμβριο συντηρήσουμε την κατάσταση, μετά θα αρχίσει να βρέχει, θα αρχίσει να έχει νερό και επειδή όσο για λέμε το χειμώνα θέλουμε λιγότερο νερό από ό,τι είναι, ίσως πάμε παραπέρα. Εάν όμως συνεχίσει η ανομβρία, όντως θα έχουμε μεγάλη καταστροφή στην Ιεράπετρα, όντως δεν μπορούμε να πάμε πέρα και πρέπει να ψάξουμε, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, που θα μεταναστεύσουμε. Ναι, αλλά... Αν okay, συνεχίσει εντάξει. δηλαδή αυτό το πρόβλημα των ανοβριών, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Κανείς λοιπόν, δεν μπορεί να δώσει βοήθεια. Πώς και από πού. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα, γιατί δεν πρέπει να λέμε πολλά, αυτή τη στιγμή εμείς, σαν περιοχή Ιεράπετρα, τα θερμοκήπια κανονικά δεν πρέπει να φυτέψει κανένας. Διότι δεν νοείται με τη δουλειά μας να γίνουμε τυχοδιώκτες ή χαρτοπαίκτες. Δεν μπορούμε να παίζουμε ζάρια και να περιμένουμε να βγάλουμε ξάρες για να κερδίσουμε. Το μήνυμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νερό για να βγάλουμε την επόμενη καλλιέργεια. Είναι de facto.
δεν μπορούμε να σκέψουμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και το να περιμένουμε να βρέξει, αυτό δεν μπορούμε πάνω στη δουλειά μας με τόσα έξοδα να ελπίζουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα λεφτά που θα δώσουμε θα τα ξαναπάρουμε τα χέρια μας για να μπορούμε να ζήσουμε και να επιβιώσουμε και να καλλιεργήσουμε. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα. Αυτή τη στιγμή καθόμαστε και συζητάμε και μετράμε το νερό που έχουμε. Είμαστε σε μία έρημο και μετράμε το μπουκάλι το νερό που έχουμε. Με ποιο τρόπο θα το πιούμε για να μας φτάσει να επιβιώσουμε για μία εβδομάδα. Και μετά από μία εβδομάδα πεθαίνουμε. Το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή που θέλουμε είναι να ψάξουμε εδώ και τώρα άμεσα να βρούμε νερό. Για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Πρέπει όλοι μαζί, και εσείς και ο Δήμος και εμείς σαν Σύλλογος και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε εδώ και τώρα νερό, ούτως ώστε να συνεχίσουμε. Έχεις καμία καλή ιδέα που το βρούμε το νερό? Θα πάρουμε μία ράβδο και γυρίζουμε τα βουνά. Ραβδοσκόπησα έργα, κύριε Πρόεδρε. Λιτανίες. Να κάνουμε εδώ και τώρα αφαλάτωση. Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να καθόμαστε και να συζητάμε για το κόστος που έχει το έργο. Όταν πρόκειται για ζωή ή θάνατο. Υπάρχει περίπτωση αγρότη της Ιεράπετρας να του πείτε αύριο μεθαύριο πλέρωσε το νερό τόσο που το κόστος δεν είναι και πολύ ψηλό νομίζω. Να πληρώσει παράδειγμα το νερό, το χημικό 70 ή 60 λεπτά. Ανοίγεις ένα μεγάλο θέμα της αφαλάτωσης, ένα μεγάλο θέμα της αφαλάτωσης που αφορά την ποιότητα του νερού. Δεν αφορά την ποσότητα του νερού. Όχι, Πρόεδρε, εξαρτάται που θα την κάνεις. Γιατί μέχρι τώρα. Ακούστε κάτι. Αφορά την ποιότητα του νερού. Όχι την ποσότητα του νερού. Η ποιότητα, Πρόεδρε, μας ενδιαφέρει ποσότητα αρχικά. Διαφωνείτε. Ωραία. Η αφαλάτωση δεν ανεβάζει την ποσότητα. Καλυτερεύει την ποιότητα. Μα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε ποιότητα, κύριε Πρόεδρε. Σωστά. Μα εμείς ψάχνουμε τώρα την ποσότητα. Η ποιότητα πάει στο καλό. Όλα μετράνε, κυρία Μαρία. Και η ποσότητα και η ποιότητα. Συμφωνώ, αλλά ας βρούμε ούτε νερό, ούτε ας βρούμε την ποσότητα, συμφωνώ κι εγώ. Και από εκεί και πέρα η ποιότητα. Διότι σήμερα έχουμε 1600 μόνο ποιότητα, η οποία είναι μακάρι πολλές περιοχές να είχαν αυτήν. Αυτή την αγωγημότητα. Δεν είναι καταστροφή. Το νερό μου ποτέ δεν είναι κατάλληλο. Εάν σας πάρω στο χωράφι μου, οι σταγόνες που ποτίζω έχουν φράξει όλες. Τα φυτά έχουν εξεραθεί. Μπορείτε να δεν είπα πως έχουμε την καλύτερη ποιότητα. Έχουν ντομάτες καινούριες, έχουν φράξει οι σταγόνες από την αλατότητα και τα φυτά έχουν εξεραθεί. Μανώλη, όταν εμείς δεν έχουμε νερό, ψάχνουμε να βρούμε νερό. Και όταν το βρούμε, βεβαίως πάμε και σε αφαλατώσεις. Και σε γεωσμούς και ό,τι άλλο θες για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα. Ωραία. Καλό θα είναι λοιπόν να σταματήσουμε να μετράμε το νερό που έχουμε και να σήξουμε να ψάξουμε με ποιο τρόπο θα βρούμε νερό εδώ και τώρα. Γιατί ούτε ο προσαγωγός μας όλοι αυτή τη στιγμή, που είναι ένα έργο οπωσδήποτε πρέπει να φτιαχτεί, δεν αρνούμαστε. Αλλά αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, εμείς είμαστε μαζί σας. Πρέπει να σήξουμε να κάνουμε ενέργειες να βρούμε νερό. Με όποιο τρόπο και να είναι και όποιο κόστος και να είναι. Δεν μας ενδιαφέρει πλέον το κόστος. Όταν πρόκειται για τη ζωή μας. Δεν κοιτάζουμε το κόστος. Πρέπει να κάνουμε ενέργειες. Εμείς ήδη σαν σύλλογος, τη Δευτέρα που είμαστε στην περιφέρεια και ήταν παρόν και ο γεωλόγος, προτείναμε σαν πρώτη ενέργεια να ξεκινήσουμε να ανοιχτεί μία ή δύο καινούριες γεωτρήσεις. Πρέπει να σήξουμε να δουλεύουμε, να φέρουμε νερό στο φράγμα, να έχουμε να ποτίζουμε, γιατί αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που ξέρετε και εσείς και ξέρουμε κι εμείς, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Εγώ πρόεδρος, προτρέπω τον κόσμο να μην φυτέψει κανένας. Θα φυτέψουμε και θα ξεπατώσουμε την ώρα που είναι να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Μια δαχμή που έχουμε να τη φυλάξουμε, μήπως και ζήσουμε περισσότερο. Σε τις σημερινές συνθήκες. Το να βρούμε νερό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και μετά, αν δεν είναι καλό, του κάνουμε και αφαλατώσεις, του κάνουμε και ό,τι θες. Αλλά νερό που θα βρούμε. Νερό. Ακόμα νερό. Υπάρχουν τρόποι, αλλά δεν μας βοηθάει, κύριε Πρόεδρε, κανένας. Μαζί έχουμε πάει στα Υπουργεία, τους έχουμε επισκεφτεί. Όλο υποσχέσεις μας δίνουν. Θέλω να το πείτε και αυτό στον αέρα. Είχα πει για τον προσαγωγό, δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα η κυρία Περτάκη μας απάντησε προχθές, ακόμα περιμένει την κοστολόγηση του νερού. Άρα δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε τους επόμενους μήνες, ούτε τα επόμενα χρόνια θα φτιάξουν κάτι για μας. Και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, δεν μας θέλουν σαν αγρότες. Μας έχουν κηρύξει πόλεμο από παντού. Πρέπει να αντιδράσουμε σαν αγρότες, βοηθήστε μας και εσείς σαν οργανισμός να μας βοηθήσουν όλοι οι φορείς, γιατί η Ιεράπετρα χωρίς αγρότες δεν ζει. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι πράγματι δεν ζει η Ιεράπετρα χωρίς αγρότες και δεν είναι μόνο οι αγρότες. Ο Δήμος, πώς θα ζήσει, ζούμε εδώ χωρίς νερό να πίνουμε. Δεν θα έχουμε να πιούμε. Και αυτό. Εάν δεν είχαμε λοιπόν το ΤΟΕΒ, πάλι και να ακούω κανένας θα το λέει και το έχω παράπονο, να υπερβεί τα καθήκοντά του και να ανοίξει αυτές τις δυο γεωτρήσεις με κόστος με
σήμερα από την 1η του Γενάρη θα είχαμε ξεπατώσει, Μανώλη. Από την 1η του Γενάρη. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Ναι, αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε νερό, όχι να μετράμε αυτό που έχουμε το λίγο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να πιέσουμε. Ωραία. Να πιέσουμε τους υπεύθυνους. Εδώ και τώρα. Απαλάτωση. Δεν μας ενδιαφέρει το κόστος. Ας πάει 5 ευρώ, 10 ευρώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε νερό να φυτέψουμε. Εγώ προτείνω και πάλι ότι δεν θα επιχειρήσει κανείς να φυτέψει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, ποντάροντας ότι κάποια στιγμή θα βρέξει. Ξέρετε ότι η περιοχή μας βροχές δεν έχετε πολύ νωρίς. Και φέτος τους περιμέναμε πάλι τα ίδια, ξαναλέγαμε. Δεν ήρθαν οι βροχές. Μάλλον το ίδιο θα συμβεί την επόμενη χρονιά, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να πιάσουμε με τη ζέπη μας. Να πετάμε λεφτά και μετά να μην μπορούμε να πετάμε. Συμφωνώ απόλυτα, δεν είναι πρόβλημα. Φαντάζεστε τώρα, να πιστέψουμε. Και την ώρα που να κόψουμε να μας πούνε ξεπατώνετε. Μα δεν θέλουμε ούτε να το φανταστούμε αυτό, κύριε Μιχάλη. Αυτό θα γίνει, κυρία Μαρία. Με τίποτα δεν θέλουμε να το φανταστούμε. Αυτό θα γίνει με τα σημερινά δεδομένα του ΤΟΕΒ, με τα σημερινά δεδομένα. Όταν λέμε έχουμε νερό μέχρι το Δεκέμβριο, τι εννοούμε. Να φυτέψουμε τώρα και το Δεκέμβριο να ξεμοστανίσουμε. Νομίζω ότι είναι αδιανόητο. Φυτέψουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και αρχές Δεκεμβρίου θα αρχίσουν να παράγουμε. Την ώρα που θα παράγουμε λοιπόν θα κλείσουν οι στρόφιγγες αναγκαστικά γιατί δεν θα υπάρχει νερό και θα μας πούνε κύριε ξεπατώνετε. Τι γίνεται τότε, θα αρχίσουμε να βρίσκουμε να κρεμιέμε στα δέντρα. Δεν θέλω και να το φανταστώ αυτό ότι μπορεί να συμβεί. Δεν υπάρχει θέμα φαντασία. Μα να μην γίνει, δεν θέλουμε να γίνει και γι' αυτό. Α, για να μην γίνει αυτό πρέπει να βρούμε νερό, κυρία Μαρία. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε τώρα το Plan B του Προέδρου του ΕΒ, του Διοικητικού Συμβουλίου, τι έχει να μας πει. Τι θα κάνουμε το Δεκέμβριο, δηλαδή, πάπαλα, για να δούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχετε κάτι άλλο να πείτε, να ρωτήσετε, μήπως ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, κυρία Μαρία. Ωραία. Αυτά λέω ότι εδώ και τώρα θέλουμε να βρούμε νερό. Και όχι να μοιράζουμε. Ωραία. Και να λέμε θα πάμε εκεί. Ωραία. Πρέπει να κάνουμε ενέργειες για να βρεθεί λύση, να βρεθεί κάποια ποσότητα νερού. Μάλιστα. Για να φυτέψουμε και να είμαστε σίγουροι ότι θα παράγουμε. Ότι θα κόψουμε και θα πουλήσουμε. Έτσι. Γιατί ο άλλος, μιλάμε, παίζουμε με εκατομμύρια, δισεκατομμύρια στην περιοχή. Έτσι. Εκατομμύρια ευρώ. Δεν μας τον αθμή. Ξέρουμε όλοι έχουμε την εικόνα του λοιπόν, πράγματος. Το πράγμα κατεβαίνει. Δε μας, η στάθμη του δεν ανεβαίνει. Ναι. Άρα. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα εκεί. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μιχαλάκη. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα. Λοιπόν, πρόεδρε, πάμε στο διατάφτα. Το άφησα για το τέλος τώρα αυτό. Τι θα κάνουμε εδώ, τι θα γίνει, δηλαδή, θα περιμένουμε να έρθει ο Δεκέμβρης με την ψυχή στο στόμα. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, τι έχετε σκεφτεί να κάνουμε. Αφήστε προσαγωγούς και αφήστε προφράγματα. Ακούστε. Τώρα, το πρόφραγμα ίσως να βοηθήσει. Πείτε μας τι έχετε στο. Τα έργα που κουβεντιάζομαι είτε στα καφενεία, είτε στον ΤΟΕΒ, είτε εδώ γύρω-γύρω, είναι μακροπρόθεσμα και μικροπρόθεσμα. Έτσι. Άμεσα. Τα μέτρα λοιπόν που λέμε, προσαγωγός, αφαλάτωση και όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Δεν είναι μεσοπρόθεσμα. Τα είπαμε, αυτά τα λέμε εδώ ένα χρόνο. Ναι. Το οποίο το μένα να έχει στόχο έτσι, να φέρει πιο πολύ νερό, να γεμίσουμε το βρέγμα. Αν βρέξει, και το άλλο έχει στόχο και σκοπό να καλυτερεύουμε με την ποιότητα του νερού, εάν έχουμε. Έτσι. Να. Μένε λοιπόν στα μεσοπρόθεσμα που πρέπει να βασιζόμαστε. Ναι, αφήστε τα στα τώρα. Άμεσα. Αυτά. Αύριο. Τα άμεσα. Μέχρι το Δεκέμβριο. Τι κάνουμε. Τα αύριο. Ναι. Εμείς λοιπόν αυτό που μπορούμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να συντηρήσουμε τις γεωτρήσεις ελπίζοντας ότι δεν θα στερέψουν γιατί όλα είναι πιθανά. Μα πριν δεν σας έλεγα τον κίνδυνο αυτό και μου λέτε όχι. Πάντα υπάρχει κίνδυνο και στη Μαλάβρα υπάρχει κίνδυνο. Ωραία. Αν συνεχίσει... Αυτό είναι διαχείριση τώρα πρόεδρε. Αν συνεχίσει αυτή η ανομβρία. Ναι. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι η Μαλάβρα θα τρέχει. Ποιος μου λέει ότι οι γεωτρήσεις θα έχουν υπόγειο ορίζοντα. Σωστά. Αφού δεν υπάρχουν οι ζωές από τι πάνω. Τι κάνουμε λοιπόν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Παίρνουμε λοιπόν το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο. Να μην έχουμε νερό το Δεκέμβρη. Αν οι γεωτρήσεις συνεχίσουν και η Μαλάβρα συνεχίσει, προχωράμε και μετά το Δεκέμβριο. Κουτσά, στραβά, κάποια βροχούλα θα βγάλει. Δεν ξέρω αν βγάλουμε τη χρονιά. Αλλά θα πάμε λίγο παραπέρα. Μα μου πεις. Θα τρέμει η ψυχή του ανθρώπου. Μα εδώ μιλάμε για εκατομμύρια. Δηλαδή, μισό λεπτό θα την αχτούν όλα στον αέρα. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό καλύτερα από μένα. Το καταλαβαίνω. Που δεν είμαι γεωπόνος, που το δεν έχω φυτόριο, που δεν έχω θερμοκήπιο. Έτσι. Γιατί και γεωπόνος είμαι και θερμοκήπια έχω.
Λοιπόν, και ξέρω τι είπα να πει, ωραία, να βάλεις έξοδα χωρίς να προσδοκάς. Υπάρχει περίπτωση, έσοδα, πρόεδρε, να έχουμε άλλες γεωτρήσεις? Υπάρχει περίπτωση? Τι είναι, δηλαδή, πιο μυρολατρικά θα δεχτούμε ότι δεν έχουμε νερό, ξεπατώστε, εάν... πάρτε και ένα καράβι και πάτε πρόσφυγες στη Λιβύη? Δηλαδή, πώς το βλέπετε? Εάν φυράξει ο υπόγειος, ναι, ορίζοντας, είναι η μοναδική διέξοδο στη Λιβύη. Αν συνεχίσει έτσι, αν φυράξει ο υπόγειος ορίζοντας, θα φυράξει και αυτό. Εάν δεν φυράξει ο υπόγειος ορίζοντας, ναι, ανοίγουμε και άλλες γεωτρήσεις. Ναι. Προχωρούμε και πάμε. Ωραία, μπροστά. Ποια είναι η επόμενη γεώτρηση? Τώρα, ορίζοντα λεφτά. Τώρα, τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, τι θα κάνετε πέρα από αυτή την ανακοίνωση που μας δώσατε την Παρασκευή? Πηγάδια και γεωτρήσεις, ελάτε, φέρτε μας. Τι άλλο έχετε στο νου να κάνετε? Πέραν από τα πηγάδια, δεν, ναι, υπάρχει άλλο στο νου. Τι άλλο να πάρει? Πηγάδια, γεωτρήσεις. Δηλαδή, θα δεχτούμε τη μοίρα μας έτσι, που δεν είναι η μοίρα μας τελικά, αλλά κάποιοι μας την επιβάλλουν. Μιλάμε για όλη την Ιεράπετρα τώρα. Επειδή δεν το είδαν πριν 2-3 χρόνια, ή δεν. Γιατί ο Θεός μίλησε πριν 3 χρόνια, δά που λέμε για το Θεό, και σου λέει, έψ, δεν βρέχει, και σου δίνω το μήνυμα. Κάνε ό,τι μπορείς, γιατί δεν θα ξαναβρέξω. Λοιπόν, πάντως το πήρατε εγώ, το μήνυμα, δεν το πήραμε, ναι, το μήνυμα. Πάντως, άρα. Το πήραμε το μήνυμα και αυτό είναι ξανά στις γεωτρήσεις. Ναι. Μην ξεχνούμε. Ωραία. Αν υπάρχουμε σύνορα, υπάρχουν γι' αυτό. Που έγιναν λοιπόν την τελευταία. Πήραμε όμως ένα άλλο μήνυμα. Πρόεδρε, παίρνουμε και ένα άλλο μήνυμα. Όπως έγιναν. Με το κόστος που είπατε πριν. Με το. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι και δημοπρασία, δεν έγινε, δεν με ενδιαφέρει το παράτυπο. Έγινε παράνομο, δημοπρασία, παράτυπο, κατανάθεση, γιατί διάφορα ακούγονται και εκεί. Τι. Με πώς έγινε η γεώτρηση. Διαγωνισμούς κάναμε, κατανάθεση, ωραιότατους. Ωραία. Τι, δεν θα το ξανακούσω αυτού, να πω, ανάθεση. Μισό λεπτό τώρα. Δεν δίδω εμείς θέλω, ανάθεση. Μα δεν με νοιάζει εμένα να το κάνετε ανάθεση, ναι, αλλά, αν πάτε είπε εσείς, το που κάπου ακούστηκε. Όλους αυτούς τους καλοθελητές. Θα έχω απέτηση από εσάς, ναι, να τους βάνετε στη θέση τους. Ωραία. Μα παίρναμε εγώ αυτός. Μισό λεπτό, γι' αυτό την κάνω την ερώτηση εδώ τώρα που είστε εδώ. Γιατί εγώ δεν ξέρω να βάζω στη θέση του κάτι που δεν ξέρω, πρόεδρε. Έτσι, εγώ που ξέρω... Εσείς το διαχειρίζεστε και ναι, αλλά πρέπει να το ακούσω. Πρέπει να μου το πει, όχι το λείπεις από την πλάτη μου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ να βρω χίλια στουμπόματα, δεν να φράξω χίλια στόματα. Εμένα με νοιάζουν οι πράξεις, κύριε πρόεδρε, τώρα. Η πράξη και σας λέω. Δεν με νοιάζει εκείνη η ερώτηση. Εκείνη την παρακάμπτη την ερώτηση. Όμως, γιατί την είπα. Γιατί την είπα, γιατί την έχω ερώτηση. Να του πεις να κάτσει στα αυγά του. Ναι, ερώτηση είναι, τα ακούει φαντάζομαι. Κάτω στο σταυρό του, ωραία, που έχουμε νερό. Ωραία. Και αφήσει τα υπονοούμενα. Και λέω, αν τα υπονοούμενα δεν περνούν. Ωραία. Σας λέω, είτε παράτυπα, αν έχετε γεώτρηση, είτε παράνομα, είτε χωρίς δημοπρασία, εμένα λίγο που με απασχολεί. Νερό θα βρούμε. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, αυτό σας λέω. Θα πω τώρα την κουβέντα αυτού του κυρίου, ότι ο κόσμος καίγεται και ο άλλος κτενίζεται. Δηλαδή δεν λέει, δόξα τω Θεώ που εκάμε το ότι κάμια έξι γεωτρείς και ζούμε ακόμα. Μόνο μου λέει, συνήξτε παράνομες. Δηλαδή, ό,τι ενέργεια κάνουμε, αν. Να πάει στο καλό ο κύριος, να έχει την υγεία του. Πείτε μου, αλλά πέρα δεν είναι και το θέμα μας τώρα, πρόεδρε. Σας λέω, μισό λεπτό. Λέω. Δεν με νοιάζει αν είναι παράτυπη, αν είναι παράνομη. Αν εμένα είναι με νοιάζει όλο. Τι θα κάνετε, μα τι θέλω και νόμι και... Ναι. Τι θα κάνετε, τι σας λένε από την περιφέρεια, από την αντιπεριφέρεια, οι σύμβουλοι που έχετε, μια... τι σας λένε. Σε μια εθνική καταστροφή, γιατί γι' αυτό μιλάτε. Μα δεν έχουμε εθνική καταστροφή χωρίς να έχουμε βάλει το χέρι μας τώρα. Όταν εδώ αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, σε συνεχίσει για άλλη μια χρονιά και δεν βρέχει. Και δεν βρέχει καθόλου, γιατί αν βρέχει όπως πέρυσι, θα τη βγάλουμε πάλι. Μα αν και δεν στην βρέχει. Έρημο, πρόεδρε, δεν βρέχει στην έρημο και έχουν καλλιέργειες. Έγινε έρημος όμως, δεν βρέχει και κανένα κράτος να σώσει από έρημο. Μισό λεπτό, εδώ τι κάνουμε, δηλαδή τι έχετε στο νου σας αύριο το πρωί, μεθαύριο το πρωί, τον άλλο μήνα, να ξεκινήσει να γίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, τίποτα. Άμεσο. Κοιτάξτε, δεν μπορεί... Δηλαδή, τι κάνετε τώρα, τι κάνετε, αυτή είναι η αγωνία του κόσμου και γι' αυτό λέει... Η αγωνία του κόσμου σωστά την έχει. Ωραία, τι θα αλλά κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μα δεν ξέρω, εσείς έχετε συμβούλους. Εμείς που ξέρουμε σου λέμε, έχετε συμβούλους, δεν μπορούμε περιφέρεια, να κάνουμε τίποτα άλλο. Υδρογεωλόγους, γεωλόγους, πώς το λένε, μηχανολόγους, δεν ξέρω τι έχετε. Ακούστε. Τι σας λένε. Ακούστε, εμείς το έχουμε πει χίλιες φορές, θα το πω χίλιες μία, χίλιες δεκαμία.
εάν σταματήσει να βρέχει στον τόπο μας. Μα δεν βρέχει λένε. Το χειρότερο λέμε, σενάριο. Δεν βρέχει. Μα δεν βρέχει. Λέμε δεν βρέχει. Αν δεν βρέχει, δεν έχουμε νερό. Τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε νερό. Τίποτα μα είναι νερό, δυνατόν γύρω-γύρω η θάλασσα, λέει μια φίλη, ακούγεται εδώ. Να έχουμε γύρω-γύρω θάλασσα και να μην μπορούμε γιατί να εκμεταλλευτούμε τη θάλασσα. Δείτε, η Σαουδική Αραβία είναι έρημος. Γύρω-γύρω είναι θάλασσα, αλλά είναι έρημος. Δεν είναι. Είναι. Ναι, αλλά έχει όμως και καλλιέργειες. Καλλιέργειες, η Σαουδική Αραβία καμία. Τι καλλιέργειες έχει. Δεν έχει θερμοκρασία. Όχι. Εγώ πήγα στο Ντουμπάι, μόνο δύο γλάστρες που ποτίζουν. Mm. Και δύο φοίνικες. Στα μέσα. Και τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν. Πάμε, δε σε ένα κρέο περίπου. Κοιτάξτε, θέλω να σας εγώ πω θέλω ότι να πάρω να εκμεύσω από τον πρόεδρο σήμερα εγώ ότι το κοιτάζει σοβαρά. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Ότι δεν θα βρέξει. Και θα βρέξει πάλι. Είναι η τρίτη φορά που περάσαμε. Θα βρέξει πάλι και αυτό θα είναι παρελθόν. Και θα βγουν πάλι οι καλοθελητές, να θα έρθει η ώρα, συγγνώμη, που θα λένε μην αφήσετε το πράγμα να ξεχυλήσει γιατί θα λυπνώσει η γραλιά. Το εύχομαι να έρθει και εύχομαι να υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν. Τι θα κάνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταμάτησε να βρέχει και η Ιεράπετρο να μείνει στην έρημο. Ερημοποιημένη περιοχή. Αν έτσι το έχει πει ο Θεός ή δεν ξέρω ποιος, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Τίποτα. Αυτή είναι η ουσία. Να αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε τον υπόγειο ορίζοντα. Ναι, με γεωτρήσεις, πηγάδια που λέμε, ασχέτως ότι ο καθένας το θωρεί όπως το θωρεί. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, να προσπαθήσουμε να γίνει προσαγωγός για να έρθει το νερό αν βρέξει που να πάει στο φράγμα. Μα μου το λέτε πάλι αν βρέξει. Εμείς λέμε βρέχει. Δεν βρέχει. Τελειώσαμε. Δεν βρέχει, πρέπει να δούμε τόπο στη Γερμανία να πάμε. Α, δεν βρέχει, φεύγουμε. Αυτό λέτε. Τι έκανε. Δεν έχουμε άλλη λύση. Υπάρχει, αν σταματήσει να βρέχει, σταματάει η ζωή στη Γεράπετρο. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ όμως, κύριε ούτε Πρόεδρε. Δέχομαι, όταν αλλά έχουμε πάει στη Σελήνη, κοντεύουμε πάμε στον Άρη, πάμε στην αυτό και δεν μπορούμε να βρούμε νερό για την Γεράπετρα. Δηλαδή είμαστε εντελώς. Ξέρω εγώ. Όχι Γεράπετρα, γιατί παίρνω μόνο την Γεράπετρα. Αν δεν βρέχει. Εγώ εδώ ζω. Και εσύ, κι εγώ εδώ ζω. Για την Γεράπετρα με ενδιαφέρει, αλλά κινδυνεύει όλος ο νομός Λασιθίου. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υποφέρω μόνο εμείς από νερό Γεράπετρο, που λέμε Γεράπετρο, Γεράπετρο. Το, εδώ πιο πέρα το Ρινό, τα Σκηνοκάψαλα, ναι, εντάξει, το Σταυροχώρι. Ας πούμε μισό λεπτό, οι αφαλάτους ας πούμε κάνουν στον Κουτσουρά για να ποτίσουν τα μπαίνουν στη διαδικασία. Ποιος την κάνει την αφαλάτους. Στον Κουτσουρά εκεί δεν μπήκανε, δεν είχαν σκεφτεί να κάνουν, θα κάνουν, δεν ξέρω. Αυτό ήταν ένα στην αρχή χρου χρου και τέλειωσε. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να πάμε σε αφαλάτωση, να το δούμε να μιλάνε με ιδιωτικά κριτήρια για αφαλάτωση, πρόεδρε. Είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο να την κάνουμε στην αφαλάτωση. Ωραία, δεν μπορούμε να φέρουμε επειδή ένα ιδιώθιο. Επειδή αφαλάτωση εδώ, ακούω δηλαδή, και να ακούω, γίνει, ναι, πείτε μου. Έχω εδώ τη μελέτη που έχει κάνει ο Δήμος για την αφαλάτωση της Μαλάβρας. Που του τη στείλε. Θα δείτε εδώ τα δεδομένα, τα οποία δεν είναι αυγό το ρουφίξο. Όχι. Το ξέρουμε. Και για να γίνει και η περιβαλλοντική μελέτη θες ένα περάσιμο. Λέει εδώ διάφορα. Θέλει να οικόπεδο δύο στρεμάτων, θέλει. Και στο τέλος θέλει να πληρώνει ο ΤΕΒ. Θέλει δεν θέλει το νερό γύρω στα 6-7 κατοστάρικα το χρόνο. Συν το ρεύμα. Ναι, εντάξει. Συν τα αλμόνυπα. Μου λέτε τώρα, με μισό λεπτό, δηλαδή, και αυτό είναι λύνεται. Σοβαρές και το ρεύμα λύνεται, αν ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας. Και. Δηλαδή, όλα να γίνονται. Το δούμε σοβαρά. Μια σοβαρή εταιρεία, πρόεδρε. Κάνουμε ακόμη πιο πολλά. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να το δεχτώ ότι αυτή η πόλη δεν έχει μέλλον. Το διανοήσετε. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δεν έχει μέλλον. Μα να βρείτε τρόπο. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Δεν ξέρω. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να μην σταματήσει. Δεν φτάνει να παρακαλώ στον Θεό. Λέμε, θέλουμε μία λύση. Τι σας λένε οι γεωλόγοι που ασχολείστε. Οι γεωλόγοι μας λένε δηλαδή. Να εκμεταλλευτούμε τον υπόγειο ορίζοντα όσο μπορούμε. Ναι. Άρα και άλλες γεωτρήσεις λέω. Αν σε κόνει η γεωλογία μας. Αν χρειαστεί, μα αφού δεν φτάνει τον Θεό. Πού θα κάνουμε και δεν σταματήσαμε να ζητούμε εμείς. Δεν σταματήσαμε να ζητούμε. Ζητούμε να μας επιτρέψει να ανοίξουμε γεωτρήσεις. Εδώ, εκεί, στη βόρεια, στη νότια, στην ανατολική. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς αυτό. Αρκεί να μας επιτρέψουν. Να.
Και θα μας επιτρέψουν εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Δεν έχουν τίποτε οι άνθρωποι υπέρ μας ή ενάντια μας. Εάν υπάρχει δυνατότητα να ανοίξουμε χωρίς να βλάψουμε ή να κάνουμε, θα μας δώσουν. Υπάρχει περίπτωση. Για πού έχουμε, δηλαδή πείτε μου ένα συγκεκριμένο πράγμα που έχετε κάνει, που έχετε ζητήσει. Τι. Και έχετε ζητήσει να τρυπήσουμε κάπου, να βρούμε νερό κάπου αλλού. Έχουμε, έχετε κάνει έτοιμα. Και σας λένε τι, δηλαδή τι εμείς αιτήματα έχουμε κάνει εκεί πέρα, όπου να. Έχουμε τις υγειοτρεις. Ναι, ναι, εκεί δηλαδή πιθανόν, κι άλλο, κι άλλο πιθανόν ορίζοντα, γιατί ερευνητική αντλήση κάνουμε. Πιθανόν να σηκώνει κι άλλη υγειοτρεις. Αν βρέξει, πάντα αν βρέξει. Γιατί αν δεν βρέχει, οι υγειοτρεις θα φυράξουν να κατεβεί στο πάτο και τελειώσαν. Μα θα φυράξουν μόνο στη Σαρακίνα. Θα φυράξουν και αυτές που είναι εδώ. Ναι, και αυτές που είναι στη βόρεια ναι, πλευρά. Ναι, 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 ναι. Ναι. Το νερό μα δεν... μιλάμε τώρα για μια καταστροφή, Το νερό δεν το παράγει η γη. Το παράγει ο ουρανός και το ρίχνει σαν βροχή και το αποθηκεύει η γη. Είναι δέχτης του νερού η γη. Λοιπόν, λέει εδώ, αν και είχε, τέλος πάντων το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, γι' αυτό δεν την έχω βάλει την ερώτηση. Υπάρχουν νερά πέρα από τη Μαλάβρα, υπάρχει και νερό λέει στην Παχιά μου, λέει ένας φίλος ο Κροατής. Έχει βρεθεί κοντά στο παλιό λατομείο και το νερό είναι γλυκό. Μπορούν αυτά τα νερά, δηλαδή αν μπορούν να αξιοποιηθούν, ρωτάει. Στον Παχιά μου υπάρχει ένα στοεύ, ένα στοεύ ολόκληρος και έχει έλλειψη από νερό. Ο ΤΟΕΒ λοιπόν να απευθυνθούν σε αυτόν να πάρει το νερό. Δεν μας αφορεί εδώ ποιος είναι ο ΤΟΕΒ. Όχι, 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 όχι. Ναι. Μας αφορά γιατί ένα μέρος της Μαλάβρας. Συνεργασία δεν έχουμε. Ένας μέρος της Μαλάβρας παίρνει και ο ΤΟΕΒ Καυσίου. Πού είναι αυτός. Εάν λοιπόν βρει δικό του νερό από εκεί, θα γλιτώσουμε το νερό που έρχεται από τη Μαλάβρα ποσοτικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μας αφορά έμεσα. Δεν μπορούμε να πάμε. Συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει με αυτό. Ναι, μπορεί, έτσι έχουμε. Δηλαδή αυτό τώρα το νερό που λέει ένα φίλο ο Κροατής, αν το παίρνατε από κοινού ή μη μου πάρει το νερό. Μα δεν μας αφήνουν εμάς απάνω στον Παχιά μου, δεν είναι περιφέρειά μας. Μα είναι Δήμος Ιεράπετρας, πρόεδρε, τώρα μην τρελαθούμε. Είναι Δήμος Ιεράπετρας. Αν είναι έτσι και το καβούζι που σας λέει σταματήσει τη Μαλάβρα, α πούμε, και σου κάνει αύριο μπαντιέρα και σου λέει σταμάτα τη Μαλάβρα, τι θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πόσο αυτό που λένε είναι αληθινό. Ναι, το ψάχνει να το ψάξει. Δηλαδή θέλει σοβαρό ψάξιμο με τους επιστήμονες γύρω-γύρω και συνεργασία, το ΕΒ, Δήμος, όλη η κοινωνία θα πρέπει να συνεργαστεί. Αυτό είναι δυνατό να γίνει, ρε παιδιά, το λιγότερο. Πόσο νερό υπάρχει, αν υπάρχει και πόσο είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ πιστεύω πως είναι νερό, αλλά λίγο νερό. Άρα, πρόεδρε, λέτε, όχι από εδώ, όχι από εκεί, όχι αφαλάτωση. Άρα τι κάνουμε. Ξανά. Απαρθαλατώσουμε τη θάλασσα λοιπόν να τελειώνουμε. Αυτό λέμε τώρα. Εντάξει. Στις Κυκλάδες που καλύπτουν τις ανάγκες του λέει με αφαλάτωση γιατί δεν παραδειγματιζόμαστε. Οι Κυκλάδες όμως να πω ότι είναι για ίδρευση. Δεν είναι για άρδευση στο νερό. Θα πενθυμίσω ακόμη ακριβότερο. Κάτι. Εγώ το λάχιστο δεν ξέρω. Ναι, και αν κάποιος το ξέρει ας μου το πει σε ποιο μέρος του κόσμου χρησιμοποιούν νερό αφαλάτωσης για άρδευση. Δεν είναι στο Ισραήλ, το δεν έχει, λέμε. Το Ισραήλ όχι. Πώς δεν έχει, πώς φωτίζουνε. Το Ισραήλ έχει 4 ποιότητες νερού. 4. Μα δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Εγώ αυτό ακούω από αυτούς που έχουν πάει ότι τέλος πάντων αυτό που καταλαβαίνω, πρόεδρε, μας λέτε μην περιμένετε. Άρα λέτε στον κόσμο μην φυτέψετε χειμερινά. Όχι, δεν έχω πάει. Μα αυτό λέτε. Δηλαδή, όταν μου λέτε, άμα φτάξει το Δεκέμβρη και άμα γίνει και δεν έχω άλλη λύση, δεν έχω λύση, αυτό μου λέτε. Δεν έχω λύση. Τι είπα τη πρώτη λύση. Άρα τι κάνετε, τι θα πούμε σαν περιμένει. Γιατί ο κόσμος πάει στα φυτόρια και λέει να παραγγείλω φυτά ή να μην παραγγείλω. Να δώσω 10-15 χιλιάρικα στο φυτόριο, να πληρώσω, τι να κάνω. Τι λέτε σε αυτόν τον κόσμο, τι θα του πούμε σήμερα. Δεν ξέρω τι θα του πούνε στα φυτόρια. Τι θα του πούμε, όχι εσείς θα του πείτε. Τι λέω εγώ ξέρω. Τι θα δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Τουλάχιστον εγώ δεν το λέω. Το λέτε έτσι. Το τέλος του κόσμου δεν ήρθε. Εγώ είπα μέχρι το Δεκέμβρη προβλέπουμε ότι έχουμε. Από εκεί και πέρα πιστεύω να κάνει βροχές. Και λέμε το χειρότερο σενάριο, δεν βρέχει. Τι θα κάνουμε. Αν δεν βρέχει, είμαστε κατεστραμμένοι, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε. Εγώ φταίω. Δηλαδή μπορώ να προβλέψω εγώ παραπάνω από ό,τι προβλέπει ο Θεός.
Μα δεν φτάνει ο Θεός, εδώ ο Θεός. Τι έκανε. Μα με το Θεό, εντάξει. Και με τι έκανε, με βρέχει. Θέλουμε, αλλά βρούμε νερό. Δεν φτάνει. Ο Θεός σου έδωσε σημάδια δύο χρόνια τώρα, δεν βρέχει, δεν βρέχει. Καλό θα ήταν τι θα κάνουμε, πρόεδρε. Καλό θα ήταν να έχουμε μια σιγουριά. Δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε. Και τι, ναι, αλλά πρέπει να ψαχτούμε. Και βλέπω τώρα ότι ούτε οι υδρογεολόγοι σας από την περιφέρεια σας λένε κάτι τι να κάνετε, από ό,τι έχω καταλάβει, ούτε σας δίνουν λύσεις οι επιστήμονες που συνεργάζεστε, όπως μας είπατε στην αρχή. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση, δεν βλέπετε καμία. Αν δεν βρέχει, δεν υπάρχει λύση. Αν δεν βρέχει, δεν υπάρχει λύση. Αν δεν βρέχει, αυτή είναι η αλήθεια. Ασχέτως. Ναι, δεν θέλω να την κούσω. Τώρα. Δεν θέλω να την κούσω. Αν δεν βρέχει, δεν υπάρχει λύση. Μόνο μετανάστες. Το λέω ντρέτα, όμορφα, σταράτα. Μάλιστα. Αυτό που δεν τολμούν να μας πουν οι πολιτικοί. Εγώ το λέω. Εάν δεν βρέχει, πρέπει να αλλάξουμε τόπο. Δεν έχουμε νερό, όχι αποτίσουμε, να πιούμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η λύση. Όπου δεν βρέχει, δηλαδή, αν δείτε σε σημεία του κόσμου, που καμιά φορά παρατηρώ, υπάρχει στο Πακιστάν πάνω εκεί ψηλά, στο Αφγανιστάν κάπου ψηλά, ένα τόπος που βαίνει κάθε χρόνο σε ερημοποίηση. Το βλέπουν σαν γεγονός, το πάνε, το προχωρούν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μένουν εκεί. Μα είναι Πακιστάν. Ό,τι να είναι. Μα είναι, μισό λεπτό τώρα. Ναι, ανθρώποι αλλά είναι Πακιστάν, εκεί. Αφγανιστάν. Δεν θέλω να πω βεβαίως και ανθρώποι, μην το πάρετε. Ότι δεν, το, γιατί είμαστε και σε περίεργα χρόνια. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν με αυτές τις συνθήκες χρόνια τώρα. Δεν ξέρω γιατί τους έχουμε πάει και οι δυτικοί τους έχουμε διαλύσει. Αφήστε τα τώρα αυτά. Ωραία, εντάξει, εγώ δεν λέω πώς. Εμείς λέμε εδώ που είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι που έχουμε μια τεχνολογία ΑΒΓ και δεν λέτε δεν υπάρχει λύση. Αν δεν βρέχει, δηλαδή το λέω πάλι. Δεν υπάρχει λύση. Αν βρέχει λίγο, με τη βοήθεια που έχουμε, τη βγάλουμε τη χρονιά. Αν δεν βρέξει καθόλου, τετέλεστε. Μάλιστα. Όχι, μόνο, το, ειλικρινά, όχι μόνο τα περβόλια μας. Ακούω. Και εμείς θα φύγουμε. Δεν μπορώ να το δεχτώ τώρα αυτό που λέτε. Δηλαδή, να ούτε εγώ το δέχομαι, αλλά είναι η αλήθεια. Να σας πω, άκουσα μια συνέντευξη, έδωσε ο κ. Πανταζής πριν μερικές μέρες και λέει να κηρύξουμε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη είμαστε βέβαια από την ανεμοθύελα. Πώς το βλέπετε αυτό για να το κλείσουμε το θέμα? Εγώ νομίζω ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Έκτακτης ανάγκης. Και συμφωνώ απόλυτα. Μπορούμε, το έχετε ψάξει? Νομίζω ο Δήμος τα κανονίζει αυτά. Ο Δήμος πρέπει να τα κάνει. Εμείς συνηγορούμε και συμφωνούμε. Παρόλο του ότι μέχρι σήμερα η έκτακτη ανάγκη δεν είδα πουθενά να ωφελεί. Μισό λεπτό τώρα. Όταν λέμε έκτακτη ανάγκη, πρόεδρε, είναι δύο πράγματα. Από ό,τι έχω μάθει και από τις προηγούμενες έκτακτες ανάγκες που είχαμε από τις φωτιές, δεν ξέρω αν φαντάζομαι ισχύει το ή μπράβο. Η μία είναι, αν πάει μέχρι τον Αύγουστο να πληρώσω μαζεμένα μετά την εφορία μου κλπ. Και το δεύτερο είναι, ο κρατικός μηχανισμός είναι πιο ευέλικτος σε κάποια έργα. Αυτό είναι δύο πράγματα. Μην περιμένει να δω. Δηλαδή στην έκτακτη ανάγκη στις φωτιές. Τι έφερε στη Γεράπτρο, τίποτα. Αν δεν έδινε 5.000 ο ΤΟΕΒ και 7.000 ο Λεμπιδάκης, 12.000 και ένα χιλιάρικο είδε και η Επισκοπή, νομίζω ποιος είδε και. Αυτά ήταν τα λεφτά που μοιραστήκανε στον κόσμο. Για να αγοράσει τα μακαρόνια που του καήκανε για τα παιδιά του. Αυτά τα λεφτά δοθήκαν. Από πουθενά δεν ήρθε ένα φράγκο. Γι' αυτό το λέω. Και να κηρυχτούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και κάναμε συσκέψεις και παρασυσκέψεις και έκτακτες ανάγκες και ξαναέκτακτες ανάγκες. Και μετά όλοι κοιτάζανε δεξιά και άλλος αριστερά και φεύγανε. Σε λέω, τα μόνα λεφτά που μοιραστήκαν ήταν 7 χιλιάρικα του Λεμπιδάκη, 5 χιλιάρικα του ΤΟΕΒ και 1.000 της Επισκοπής. Αυτά τα λέω, 13 χιλιάρικα μοιράσανε. Γιατί ήμουνα στην Επιτροπή Διανομής. Τα ξέρω αυτά πολύ καλά, γιατί ξέρετε ότι από εδώ ξεκινήσαμε. Να μην ελπίζει δηλαδή ο κόσμος, είναι πιο πολύ παρηγοριά. Μακάρι εδώ να είναι διαφορετικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να συνεχίσω. Είναι οι φίλοι μας που μας στέλνουν συνεχώς ερωτήσεις. Νομίζω ότι σας κάλυψα τις περισσότερες. Τώρα, αυτό γιατί δεν άφηναν, γιατί αφήνατε και έκαναν τόσα στρέμματα το θερμοκήπιο. Θερμοκήπια, εντάξει, αυτό δεν γίνεται να μην γίνουν. Δεν είχες υπολογίσει ότι δεν θα βρέχε. Ωραία, διαλογική, οπότε πρέπει ένας, γιατί αφήσαμε και ήρθαν τόσοι άνθρωποι στη Γεράπετρο. Βέβαια, παιδιά, οπότε, δηλαδή, κατάλαβα, εντάξει. Δεν υπάρχει σωτηρία εάν δεν βρέξει, λέτε εσείς. Εάν δεν βρέχει, δεν υπάρχει σωσμός. Να, εντάξει.
Μάλιστα, μπορούν να, λέει, να πούν δεν δίνουμε νερό για να γεμίζουν οι πισίνες ή να... Τι, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Εμείς άκου. Ή να πούμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει άλλα θερμοκήπια. Μπορείτε να πείτε αυτό. Κάτι. Σαν τοποθέτηση δηλαδή. Σαν να... Ναι. Κάτι που είπε ο Καρύδης ύστερα. Εμείς δεν δίνουμε νερά σε ξενοδοχεία. Τα νερά που δίνουμε εμείς τα δίνουμε στο Δήμο για ίδρυμα. Αν ο Δήμος δίνει και πόσα δίνει, αλλά από ό,τι ξέρω δίνει πολύ λίγα και έχουν κάνει ανθρώποι αφαλατώσεις. Ναι. Και τα μεγάλα ξενοδοχεία. Τα μεγάλα ξενοδοχεία. Για τους κήπους και τέτοια. Ναι. Άλλοι έχουν πηγάδι, άλλοι έχουν εδώ, άλλοι έχουν εκεί. Δηλαδή εμείς εδώ η Ιερά Πέτρα δεν δίνει νερό για ξενοδοχεία. Πιθανόν δίνει στα σινοκάψαλα εκεί η κοινότητα, ο Δήμος. Εμείς όχι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πρόεδρε, εγώ τώρα... Ένα πράγμα, γιατί δεν θέλω να φύγουμε απεσιόδοξοι. Εγώ πιστεύω όχι. Δεν τελώς, εγώ πιστεύω πως θα βρέξει. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε το Θεούλη να βρέξει, λέμε. Γίνεται αλλιώς. Αυτό προβλώ. Εγώ πιστεύω ότι κι εγώ. Εάν τη βγάλουμε καλά-κακά μέχρι το, ναι. το Δεκέμβρη, ναι. θα βγάλει και τις βροχούλες του, ναι. με τις πηγές που έχουμε δεν θα στερέψουν, ναι. και θα συνεχίσουμε ελπίζοντας ότι θα βγάλουμε όλη Μάλιστα. την άλλη χρονιά. Το θέμα είναι θα βέβαια βρέξει. Ότι θα βρέξει, πρόεδρε. Είναι αλλά θα το ξαναβρούμε δύο περίοδοι, μπροστά μας αυτό. Δύο περίοδους που δεν βρέχει mm-hmm. και μετά αρχίζει και τα ξεχνάμε. Είναι το φτωχόν και των ισχνών αγελάδων του Φαραώ, έτσι είναι ο τόπος μας, ναι. πιο πολύ παρά στις Κασάνδρες που λένε ότι θα έρθει η ερημοποίηση, θα ερημοποιηθούμε. Μα ποιες Κασάνδρες, οι επιστήμονες το λένε ναι, αυτό, πρόεδρε. Ναι, επιστήμονες το λένε. Όπως λέτε εσείς, πήγα στο το Πολυτεχνείο Κρήτης το λέει αυτό. Εγώ νομίζω, οι περιβαλλοντολόγοι, άμα πιστεύετε τον ένα επιστήμονα, όχι, δηλαδή αν θέλετε πιστεύετε... Δεν τα στηρίζουν πουθενά, υπολογίζουν. Πώς το στηρίζουν, ναι. Δηλαδή, το να έρθει η ερημοποίηση στην Ευρώπη όλη και στην Κρήτη... Έχει έρθει. Εντάξει, τα υπολογίζουν βλέποντας τους πάγκους να λιώνουν, βλέπουν... Αυτά είναι Μάλιστα. μακροπρόθεσμα. Όχι, δεν είναι αυτά που έχουν έρθει. Τέλος πάντων, εσείς Αυτός πιστεύετε ο περιοδισμός ότι των βροχοπτώσεων υπήρχε... 3-4 χιλιάδες, 5 χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, επί Φαραώ. Και δεν υπήρχαν τότε ούτε αεροπλάνα, ναι, εντάξει, το ούτε ξέρουμε, μπόμπες, αυτή τη θεωρία ήταν ούτε. Αλλά τα 7 χρόνια το, και ο κύκλος του ήλιου. 7 χρόνια δεν έβρεχε και 7 χρόνια έβρεχε. Ωραία, ναι. Δηλαδή είμαστε σε ποιο χρόνο τώρα, πρόεδρε, για να ξέρουμε. Δεν ξέρω σε ποιο είμαστε. Στον τρίτο. Αλλά εμάς δεν είναι 7 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, 4 να. Είναι η περίοδο μας. Είμαστε στον τελευταίο τον επεράσαμε. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος. Εγώ με έμεινα απεσιόδοξη πάντως από τα τελευταίες τοποθέτηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εγώ είπα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει... Παρά να κάνουμε λιτανίες. Θα βρέχει. Και αυτό λέτε, δηλαδή απογοήτευση. Εγώ πιστεύω ότι θα βρέχει. Εγώ δεν είμαι απογοητευμένος. Θα βρέχει. Α, εκτός αν πάτε σε αυτή τη τεχνολογία, την αυτή που είναι στην Αμερική, που βομβαρδίζει τα σύννεφα, να βρέξει πάνω από το φράγμα. Γιατί έχει κι άλλη στην Αμερική. Έχει και αυτό. Έχει διάνοσα, φέρουμε εδώ. Αφορέψτε τον χώρο της βροχής. Ναι. Έχει και πιο κοντά. Νομίζω στην Αθήνα, κάπου εκεί, κάνουν μια τέτοια. Ναι, εντάξει. Αυτό, τώρα... Εγώ πιστεύω πάντως πως θα βρέχει. Ας μην πανικοβάλει το κόσμος. Έχει πανικοβληθεί. Μα μας δεν ακούσει... δίνετε απαντήσεις. Σας λέω. Μα πάτε πρώτα απαντήσεις. Θα πάει ο κόσμος Σεπτέμβρη να πάρει φυτά. Να πάρει, σας ζωτώ. Άμα δεν θέλει να πάει, τι να του πω εγώ να πάρει. Να, όχι, να του πείτε. Έχει νερό, πήγαινε. Δεν έχει, μην πάρει. Του λέμε νερό, έχω το μέχρι το Δεκέμβρη. Ναι. Και ελπίζουμε ότι θα βρέχει. Εάν τον εκαλύπτω, καλώς. Αν δεν τον εκαλύπτω, μη φυτέψει. Ξάσου. Τι να του κάνω εγώ. Ξάσου. Εγώ του πάω φυτέψει. Όχι, να και του πει. Και μου τι, θα του πει. Θεός είμαι εγώ. Θα βρεις. Θεός είμαι εγώ. Δεν είπαμε αυτό πριν. Τι κοιτάζει να βγάλει από πάνω του. Τι θα βρεις, πιάνει η λύση. Όχι, μα αυτό θα γίνει. Το έχετε σκεφτεί τι θα γίνει. Όχι να τα φορτώσει εμένα. Στη διοίκηση του ΤΟΕΒ θα τα πλήττε, θα την πληρώσει την ύφη. Τι δηλαδή θα φορτώσει. Τη διοίκηση του ΤΟΕΒ συν ο Δήμος, αυτοί οι δύο θα την πληρώσετε την ύφη. Αν δηλαδή τι νύφη αυτή. Τότε και την, δεν ξέρω τι νύφη θα πληρώσετε. Λέει, βρέχει, δηλαδή ευθύνε. Μα δεν είναι μόνο Θεό που. Βοήθα μου, αλλά κούνα και στα πόδια. Και εμεί θα κουνήσαμε παραπάνω από όσο έπρεπε. Και από λίγο αγκρεμιστούμε από το γάιδα. Τέλο πάντων, καλά. Όπω κουνούσαμε τα πόδια. Τέλο πάντων, τι να πω. Τα συμπεράσματα, φίλε και φίλοι, δικά όλα θα πάνε καλά. Ο πρόεδρο πιστεύει θα βρέξει. Όλα θα πάνε καλά. Ειρήνη, έχουμε και άλλη ερώτηση. Υπάρχουν μηχανήματα δειχνευτέ νερού. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα
Μα ξέρουμε που έχει νερό. Και ραβδοσκόπους δηλαδή. Ναι, ραβδοσκόπους. Αυτό εννοεί μάλλον ο φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια. Πού έχει νερό και τι ποιότητας είναι. Ραβδοσκόπ. Τα μηχανήματα. Δεν ξέρω τι μηχανήματα είναι εδώ. Ναι, μόνο η ραβδοσκόπτα είναι αυτά. Με τα νερά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω στον κόσμο να είναι αισιόδοξο. Θα τη βγάλουμε μέχρι το Δεκέμβρη με από θέματα που έχουμε. Αρκεί να τηρεί τις οδηγίες μας, να κάνει οικονομία στο νερό. Δεν χρειάζεται να το κάνει σπατάλι σε τίποτα. Μα είναι και πιστεύουμε ότι που λέτε. Σύντομα θα αρχίσει να βρέχει σιγά σιγά και δεν χρειαζόμαστε τεράστιες βροχές, μη φανταστείτε, πλημμύρες. Χρειαζόμαστε κανονικό νερό. Αν βρέξει κανονικά, με κανονικό νερό θα βγάλουμε τη χρονιά. Αν βρέξει. Με κανονικό νερό. Αλλά αν δεν βρέξει με νερό για να έχουμε αποθέματα, του χρόνου πάλι θα έχουμε παρόμοια. Μάλιστα. Λοιπόν, οικονομία κάνουμε όταν έχουμε νερό, Πρόεδρε. Όταν δεν έχουμε, τι οικονομία να κάνουμε. Όλοι χαβούζες, έτσι. Μην πάει. Ναι, χαβούζες, να βεβαίως, νερό να στη θάλασσα. Και εσύ στο δίκτυό σα να μην σπάει καθ' και λίγο και να πιθαίνει τον ρόλο. Αυτό που κάνουμε. Καταλαβαίνετε, το βλέπει ο κόσμος στο δρόμο και εξαγριώνεται. Τι κάνουμε. Μπορεί να πούμε μη σπάσει δίκτυο. Λοιπόν, θέλει να ξαναβγεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τσάζουμε γρήγορα τις ζημιές και να χάνετε λίγο νερό. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά έτσι φεύγεται και είχα μία, πώς το λένε, προσδοκία ότι θα λέγατε κάτι θετικό, ότι ξέρετε θα κάνουμε εκεί μια ιότητα, θα βάλω αυτό, θα μην ανησυχείτε, θα βρούμε άλλα χίλια κυβικά την ώρα, τα βάλουμε, καταλάβατε, αυτή την αίσθηση είχα. Μακάρι να την είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Να κλείσουμε με τον κύριο Καρίδη άλλη μια φορά, ο οποίος θέλει να κάνει παρέμβαση. Βάλτε τα ακουστικά και σας παρακαλώ. Ναι, κύριε Καρίδη, σας ακούμε. Ναι, γεια σας και πάλι. Γεια σας. Είναι πολύ ωραία συζήτηση. Δεν ξέρω αν κουράσαμε και τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι βγάλαμε συμπεράσματα απογοητευτικά. Μεν, τέλος πάντων, ναι. Όσον αφορά τη Μαλάβρα που λέγαμε πριν, ότι η αφαλάτωση στη Μαλάβρα θα προσφέρει ποιότητα και όχι ποσότητα. Ναι. Στη Μαλάβρα καταλήξαμε επειδή γενικότερα όλοι γνωρίζουμε ότι έχει ένα νερό πολύ καλύτερης ποιότητας από το θαλασσινό νερό, δηλαδή με λιγότερα χλώρια, με λιγότερη αγωγημότητα. Κανένας όμως δεν εμποδίζει τον ΤΟΕΒ ή το Δήμο ή οποιοδήποτε να κάνει κοντά στη θάλασσα κάποιες γεωτρήσεις. Η ίδια η άμμος και το χώμα ή τα πετρώματα που μεσολαβούν μεταξύ τη θάλασσα, δηλαδή αρκεί στα 100-150 μέτρα από τη θάλασσα να κάνουμε 2 ή 3 γεωτρήσεις της τάξης των όχι πάνω από 10-15 μέτρα. Για τη Μαλάβρα λέτε. Ναι, λέω για την αφαλάτωση. Είπαμε ότι η Μαλάβρα προσφέρει ποιότητα. Θα προσφέρει η αφαλάτωση στη Μαλάβρα ποιότητα και όχι ποσότητα. Τώρα για να πάρουμε την ποσότητα εμείς, θα μπορούσαμε να έχουμε τη Μαλάβρα όπως μπαίνει το νερό και να κάνουμε στη νότια παραλία της Ιεράπετρας πολύ κοντά. Κάπου στη Γραλιγιά, 2-3-2-3, όπως έχω κάνει εγώ σε νησιά των Κυκλάδων. Σε λιμάνια δίπλα πήγα και έκανα γεωτρήσεις. Υπήρχε η μονάδα αφαλάτωσης ακριβώς δίπλα από τη θάλασσα. Με σωλήνες της τάξης των 15 μέτρων πήγαινε το νερό κατευθείαν από τη γεώτρηση μέσα στη μονάδα αφαλάτωσης και βγαίνει νερό και πότιζαν τα νησιά. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε παραπάνω ποιότητα φτιάχνοντας μονάδες αφαλάτωσης μικρής, έστω μικρής παραγωγής, αλλά να προσθεθεί επιπλέον στο φράγμα. Οι Γερμανοί, για παράδειγμα, ετοιμάζουν μονάδα αφαλάτωση σε αυτό το ξενοδοχείο τη Τούι. Τα 1200 άτομα, από πού θα βρουν το νερό. Είπατε πριν ότι τα ξενοδοχεία έχουν ήδη φτιάξει μονάδες αφαλάτωση. Πόσο απαγορευτικό είναι για το Δήμο και τον ΤΟΕ πια, όταν 2-3 κόστησαν 400.000. Έχουμε σκεφτεί ότι με πολύ λιγότερα χρήματα μπορούμε να κάνουμε μονάδα αφαλάτωση στη Γραλιγιά, ας πούμε, ή στον Ξερόκαμπο. Και να πάει κατευθείαν το νερό όπου θέλουμε. Όπως πάει το νερό των γεωτρήσεων. Γιατί μόνο τη Μαλάβρα έχουμε τη Μαλάβρα, γιατί φοβόμαστε ότι αν μπορούμε να φτιάξουμε μόνο ποιότητα. Η θάλασσα έχει τεράστια αγωγημότητα. Αν όμως κάνουμε 2-3 στα 100-150 μέτρα μέσα από τη θάλασσα, η αγωγημότητα μπορεί να είναι πολύ 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 πιο μικρή. Μια λύση τέλος πάντων. Μια λύση είναι αυτή. 2-3 κατά μήκος της παραλίας. Αυτό τι λέτε. Τα δίχτυα θα πρέπει να φτιαχτούν και πολλά άλλα. Αλλά ας μιλήσω πρόεδρος. Αυτό όμως είναι, συμφωνώ, αλλά αυτό θέλει μια έρευνα. Να μας πει κάποιοι υπεύθυνοι. Έχετε ρωτήσει για να σας πούνε όμως. Βεβαίως έχω ρωτήσει. Τι έχετε ρωτήσει τώρα. Αυτό δηλαδή το είπε κάποιος στο Πολυτεχνείο, το απόρριψε. Ή το πρότεινε κάποιος στο Πολυτεχνείο, ας πούμε. Όχι, μην πάμε στο Πολυτεχνείο.
Το Πολυτεχνείο αυτό που μα λέει... εσείς μας λέτε συμβουλεύεστε αυτούς τους ανθρώπους. Με... Το Πολυτεχνείο εγώ... Κρήτης και, το... και τους υδρογεολόγους της περιφέρειας. Ωραία. Τι προτάσεις, αυτό προσπαθώ να βρω. Τι, γιατί να μην φύγω απογοητευμένη από εδώ, ότι δεν θα αλλάξω τόπο. Αφήστε με ένα λεπτό, αφήστε με ένα λεπτό. Δεν μου το λέτε αυτό. Να σας το πω δεν εγώ. Δεν το ψάχνετε αυτό. Μα, κοιτάξτε, δεν θα πω εγώ τι θέλετε εσείς. Όχι. Από ό,τι θέλω εγώ. Μισό λεπτό, ναι, μας είπατε μη φυτέψετε. Αυτό είπατε, πρόεδρε. Να το πω. Μα αυτό είπατε τι πριν. Είπα και εγώ σας λέω, τι προτάσεις, τι κάνετε. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στον Άρη και να μην έχουμε, μπορούμε να βρούμε νερό στη Ιερά, στη Γεράπετρο. Είναι δυνατόν αυτό που μου λέτε τώρα. Είναι δηλαδή, δυνατόν. Αυτό με εξοργίζει. Συγγνώμη ρε παιδιά, που δηλαδή, τώρα τι, πού είναι η αντίρρηση δική σας. Ότι δεν έχετε σκεφτεί το Πολυτεχνείο Κρήτης άλλο. Μάσα, ωραία, τι προτείνει το Πολυτεχνείο Κρήτης για να μην μείνουμε από νερό. Αυτό, δεν μου το λέτε αυτό. Τι ή προτείνει, δεν έχετε ρωτήσει. Αυτή τη στιγμή το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμβουλές που μας έχει δώσει, εγγράφος πια και όχι, είναι ότι... Να αποφύγουμε όσο μπορούμε την αφαλάτωση. Εάν όμως χρειαστεί. Μα δεν χρειάζεται δηλαδή τώρα. Παναγία, μα τώρα αυτή τη στιγμή δεν δε χρειάζεται. Αυτή δηλαδή, τη στιγμή αυτό δεν χρειάζεται. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που λέει το ο κύριος Καρύδης. Το θα Καρύδη, το Δεκέμβρη δηλαδή. Αυτό που λέει ο κύριος Καρύδης. Ναι. Μιλάει για γεωτρήσεις των πόσο κυβικών, κύριε Καρύδη. Ανάλογα τα πετρώματα θα μπορούσαν σε απόσταση 30-40 μέτρων. Για παράδειγμα, εφόσον είναι ασβεστόληθοι με πολύ μικρές γεωτρήσεις, να έχουμε πολύ μεγάλες παροχές. Δηλαδή, υπάρχουν πετρώματα κατά μήκος. Να σας απαντήσω, να σας απαντήσω. Ειδικά ωραίος αφαλατωμένο νερό. Να σας απαντήσω. Πόσες γεωτρήσεις τέτοιες πρέπει να έχουμε. Μπορώ να τελειώσω. Ναι. Μου είπατε πόσες γεωτρήσεις. Σας λέω λοιπόν ότι η παροχή των γεωτρήσεων, το νερό που θα πάρουμε, από αυτές τις γεωτρήσεις έχει να κάνει με την ποιότητα του πετρώματος μέσα στο οποίο θα βγάλουμε τη γεώτρηση. Αν δηλαδή τα πετρώματα, οι μάργες που έχουμε στη νότια πλευρά, σε κάποιες περιοχές, δεν θα βγάλουν νερό. Θα βγάλουν πολύ λίγο. Αν όμως βρούμε πετρώματα υδροπερατά, όπως κροκαλοπαγή, όπως κάποια πετρώματα που βρήκαμε προς το Μύρτος ή προς τα ανατολικά της Ιεράπετρας, κοντά στην παραλία, λίγο πιο πάνω, ή αν θέλετε αμέσως μετά την παραλία. Έτσι, στα λιβάδια για παράδειγμα, οπουδήποτε, μπορείτε να βγάλετε νερό πολύ χαμηλής αγωγημότητας και δεν εννοώ ένα ή δύο, θα μπορούσε να είναι 4 ή 5 η αγωγημότητα και να πάρετε τεράστιες ποσότητες νερού με γεωτρήσεις των 40-50 μέτρων, οι οποίες είναι πραγματικά μικρής διαμέτρου, έτσι, πολύ μικρού κόστους και με 4-5-4-2-3 να έχετε σχεδόν καλή ποιότητα νερό. Άρα και η αφαλάτωση θα κοστίσει πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Ακόμα και λιγότερο και από. Τα χρήματα που χρειάζονται για να αφαλατώσουμε ίσες ποσότητες νερού από τη Μαλάβρα. Μάλιστα. Μία πρόταση. Θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι μία πρόταση. Αυτή είναι μία πρόταση για αφαλάτωση από γεωτρήσεις κοντά στη θάλασσα. Οι οποίες θα είναι παραθαλάσσιες. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα πρότεινα κάτι άλλο. Υπάρχουν τόσα υδρορέματα τα οποία όποτε βρέξει το νερό πηγαίνει στη θάλασσα. Για να μην χαλάσει λοιπόν το νερό μας. Αυτό το που είναι κοντά, στα πηγάδια που είναι κοντά στη θάλασσα. Για να έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα νερού, δίπλα από αυτούς τους χυμάρους, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε 2-3 γεωτρήσεις, οι οποίες τι κάνουνε. Το νερό των χυμάρων, αντί να ακολουθεί τη ροή των χυμάρων και να πηγαίνει στη θάλασσα, να το απορροφούνε οι γεωτρήσεις αυτές. Αυτές λοιπόν οι γεωτρήσεις, 2-3 παρόχθες γύρω-γύρω από τους ξεροπόταμους που έχουμε, δεξιά και αριστερά, θα κρατούσαν τον υδροφόρο ορίζοντα πιο ψηλά και θα είχαμε πολύ καλή ποιότητα νερό. Άρα και τα πηγάδια θα είχαν περισσότερη ποσότητα νερού και οι γεωτρήσεις θα βγάζαν καλύτερο και περισσότερο νερό. Ναι, λέτε με την και όχι μικρά εργάλια δηλαδή, τα οποία κοστίζουν ελάχιστα χρήματα. Όσο δε ένα τελευταίο και κλείνω, κάνατε την υπέρβαση βγάζοντας 2 γεωτρήσεις. Μα η Ισητεία, ο ΤΟΕΦ Ισητείας έχει γύρω στις 12-13 γεωτρήσεις. Οι Παπαγιαννάδες έχουν 8-9 γεωτρήσεις. Ο ίδιος ο ΤΟΕΦ, ας πούμε, της Παχιάμου έχει γεωτρήσεις. Δεν τσάνιξε ο ΤΟΕΦ όμως. Ούτε ο ΤΕΒ του Ισητείας. Εντάξει, αυτό αφήστε να το ξέρω εγώ. Είναι από τον προϋπολογισμό. Είναι από τον προϋπολογισμό του ΤΕΒ Ισητείας. Είμαι εργολήπτης πάρα πολλά χρόνια και ξέρω ποιος με πληρώνει. Και αφού πρέπει να τα χρήματα. Και σε πληρώνει ο ΤΕΒ. Με πληρώνει ο ΤΕΒ με χρηματοδοτήσεις και ιδίους πόρους του ΤΕΒ. Ποιος ΤΕΒ είναι αυτός. Ο ΤΕΒ, ας πούμε, Ισητείας. Ο ΤΕΒ Ισητείας, ο οποίος έχει πάρα πολλές γεωτρήσεις. Υπάρχει ο ΤΕΒ της Ζάχρου, για τον οποίο έκανα γεωτρήσεις. Υπάρχει ο ΤΟΕΒ Παπαγεννάδων.
ο οποίος έκανε κάποιες γεωτρήσεις και κάποιες εισπυρώθηκε από, το, από τον κρατικό κορβανά ο εργολάβος, οι διάφοροι εργολάβοι. Mm. Δηλαδή δεν είναι υπέρβαση, θέλω να πω, το να κάνει ένας το ΕΒ γεωτρήσεις. Δεν είναι. Και μάλιστα τα χρήματα τα οποία τέλος πάντων θα αποδώσει η ίδια η γεώτρηση θα είναι περισσότερα από αυτά που ξόδεψε. Έτσι. Αν και είσαστε οργανισμός μη κερδοσκοπικός. Αλλά θέλω να πω, οι γεωτρήσεις τα χρήματά τους τα βγάζουν και εξυπηρετούν άμεσα τον κόσμο. Δεν είναι υπέρβαση να βγάλει ένα στο ΕΒ γεωτρήσεις. Ο ΤΟΕΒ, ας πούμε, πάνω στο του καλού χωριού έχει γεωτρήσεις. Έτσι, στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο. Όλες αυτές οι γεωτρήσεις που μου λέτε δεν είμαι ενήμερος, αλλά. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν παίρνετε να ενημερωθείτε, δηλαδή Χριστός και Παναγία. Δεν ξέρετε τι γίνεται γύρω σας. Σοβαρολογείτε. Δεν ξέρω τι γίνεται γύρω μου. Σοβαρολογείτε. Δεν βγαίνει ένας και λέει έτσι ή αλλιώς. Αν τα καταπιούν, αμάσιτο. Είναι άσχετο. Αμάσιτο. Μιλάει σοβαρά, σοβαρά μιλάω κι εγώ. Ακούστε με, κύριε Πρόεδρε. Σοβαρά μιλάω κι εγώ. Δεν καταπίνω εγώ την κάθε καραμέλα μας. Θα βρέξει, Πρόεδρε. Στο 2018. Είπα εγώ το πρόβλημα ποιο είναι. Αυτό μου λέτε το ακούσε ώρα. Είμαστε σοβαροί. Μα σοβαρολογείτε. Μα εσύ σοβαρολογείτε, Πρόεδρε. Αμάσιτο ακαταπίνω του κάθε καραμέλα. Πάμε το κάνατε, ψάξτε το. Εγώ το ψάχνω και το ψάχνω. Σηκώσατε ένα τηλέφωνο, πάρτε ένα το ΕΡΑΚΑΣ. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ παίζεται η οικονομία και η ζωή της περιοχής. Ναι, και βεβαίως δεν μπορώ να ακούω. Διαφέρεστε εσείς την οικονομία και τη ζωή της περιοχής. Γιατί εγώ θέλω να ζήσω εδώ, Πρόεδρε. Δεν θα μου πείτε. Όχι, μισό λεπτό. Δεν θέλω να μετακομίσω, ούτε να πάω στη Λιβύη, ούτε να πάω στη Γερμανία. Σωστά. Καταλάβατε, εδώ θέλω να ζήσω με τα παιδιά. Σας εύχομαι να ζήσετε εδώ. Εάν μου λέτε λοιπόν ότι αλλά δεν θα φορτώνετε ότι φταίει ο Α, ο Β, ο Γ. Μα είστε διοίκηση τώρα δεύτερη θητεία. Με δουλεύετε. Μα τι μου λέτε τώρα. Δεύτερη θητεία είστε και δεν έχετε προβλέψει τι θα κάνουμε. Θα προβλέψω εγώ τι θα κάνω. Είναι ποιο. Ακούστε. Ποιο θα πρωτοπροβλέψει. Αφήστε αυτά. Παιδιά, εσεί αφήσετε αυτά, Πρόεδρε. Αφήστε και τα. Σα λέω τόση ώρα, βρείτε μου. Εάν θέλουμε να βρούμε ένα αποδιοπομπαίο τράγου να τα φορτώσουμε. Δεν φορτώσετε κανένα. Εσεί τα λέτε. Εσεί τα λέω, λέτε, δεν ψάχνετε. Καθόλου δεν τα λέω. Δεν ψάχνετε. Ό,τι εγώ θα πιάσω. Είναι, έχετε κάποιο. Πείτε μου έναν μηχανολόγο στο ΤΟΕΒ. Έχετε. Έχετε προσλάβει έναν μηχανολόγο, ένα γεωλόγο, ένα κάτι. Τι να λέτε, σας κάνουν μελέτες. Τι μου λέτε. Ο το έβατσα, τι λέτε, ρε παιδί. Τι λέτε. Ένα εγώ μηχανολόγο σας λέω, είναι μια σοβαρότητα τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρξει αυτή την πόλη. Τι είτε λέτε, εσείς, ο Δήμος, όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Και μου λέτε θα βρέξει, άμα δεν βρέξει. Αφήγουμε πάλι στη Γερμανία. Μα Πρόεδρε, είναι σοβαρά. Τι θα κάνουμε, εσείς τι λέτε θα κάνουμε. Δεν ξέρω, να το δείτε σοβαρά. Να δείτε, να φύγουμε. Εντάξει, αν δεν έχετε εσείς πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, να φύγετε. Εγώ έχω πρόβλημα. Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Μην φύγετε. Καταλάβατε. Ψάξτε σοβαρά και μου λέτε δεν το ξέρω. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, μαμά μου λέτε δεν το ξέρω. Όταν μου λέτε τι. Ο το έφυγε έχει 20 γεωτρήσεις. Το ρεύμα δεν μπορούν να πληρώσουν και κάνανε γεωτρήσεις. Ποιος μιλάτε, εμένα μιλάτε. Μα πάτε το λίγο, εξυγχρονίστε το λίγο. Το ρεύμα δεν μπορούν άνθρωποι να πληρώσουν. Και μου λέτε πως κάνανε γεωτρήσεις. Και το ξέρω εγώ. Τι πήρατε τηλέφωνο. Όχι, το ρωτήσατε τον πρόεδρο των εκλογών. Τώρα που μου το είπε, θα πάρω τηλέφωνο. Ναι. Ξέρετε ότι κάνουμε συσκέψεις μια φορά περίπου κάθε δύο μήνες. Το ξέρετε σε αυτό. Συσκέψεις ποιος κάνει κάθε δύο μήνες. Το έφτιαξε του νου μας. Το ξέρετε αυτό. Και να ξέρω εγώ, δεν ξέρετε. Ακούστε κάτι. Το να μου λες εμένα τούτο, εκείνο ή τ' άλλο. Εγώ ακούω τι αυτό γίνεται, δεν είναι θεϊκό, ούτε θέσπατο. Εντάξει, okay. Εγώ θέλω νερό. Τώρα που θα βρείτε νερό. Ωραία, θέλει να θέλει νερό, ναι. Να μου δίνεις ευθύνες εκεί που έχω. Ε, πού δεν έχεις ευθύνες. Και να με θες να με κάνεις όπως εσύ. Ε, όχι, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Μεταφέρω αγωνία του κόσμου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όταν μου λέτε λοιπόν περιμένω τον Θεό να βρέξει. Εσείς, εγώ αυτό την είναι σοβαρή αγωνία του κόσμου τη βλέπετε εσείς, εμείς την βλέπουμε. Είναι σοβαρή τοποθέτηση αυτή. Να μου λέτε να βρέξει ο Θεός. Τι θα κάνουμε, ποιος θα βρέξει ο δαίμονας. Εσείς είναι τέτοιο, εσείς είστε δείξη. Βρείτε τρόπο. Αυτό ποιος είναι ο τρόπος. Για τον εγώ δεν εσείς, ξέρω. Εσείς εγώ που κάνετε το μεγάλο κριτή και κρίνετε εμάς. Πες με έναν τρόπο που τον εθωρείτε εσείς και εμείς ενώ τον εθωρούμε. Μα σε στραβώνει ο Θεός και τον εθνικό. Okay. Ποιος είναι αυτός. Εντάξει, Πρόεδρε. Εγώ περιμένω απαντήσεις. Ποιος είναι. Και ο κόσμος περιμένει απαντήσεις. Ας περιμένει ο κόσμος τώρα, απαντήσεις. Κύριε Καρή, συγγνώμη. Ναι, πείτε μου. Να το ολοκληρώσουμε αυτό το. Δεν έχω κάτι άλλο. Απλά πείτε... ξέρω ότι έχω εργαστεί, έχω εργαστεί σε διάφορους του ΕΒ και επειδή με ενδιαφέρει ως εργολάβο να γνωρίζω από πού πληρώνομαι και πότε πληρώνομαι, σε κάθε μελέτη που υπάρχει, υπάρχει στον προϋπολογισμό της, υπάρχει.
ένα άρθρο από πού προέρχονται τα έσοδα για τα οποία πληρώνουμε. Έτσι λοιπόν σας λέω ότι και στα λακκόνια που έχω δουλέψει. Αυτό που πληρώνεστε μας ενδιαφέρει. Όχι, σας το λέω εγώ, γιατί λέει ο κύριος πρόεδρος ότι δεν ξέρει. Πώς θα βρούμε αυτή η πρόταση που κάνει. Να τελειώσω τη φράση μου. Με συγχωρείτε. Επειδή είπε ο κύριος πρόεδρος ότι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν το ρεύμα και βγάζουν γεωτρήσεις. Σας λέω λοιπόν ότι προσωπικά με τα 32 χρόνια που δουλεύω έχω κάνει γεωτρήσεις και για τον ΤΟΕΒ των Λακωνίων και για τον ΤΟΕΒ Σιτίας, πάρα πολλές. Έτσι, και για τον ΤΟΕΒ της Άκρο, όλες τις περιπτώσεις, σχεδόν σε όλες. Μα εγώ δεν αφήνω ότι κάποιοι έχουν κάνει γεωτρήσεις. Αλλά σχεδόν σε όλες με έχουν πληρώσει η ΤΟΕΒ. Παρ' όλα αυτά και εμείς. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι υπέρβαση το να κάνει ο ΤΟΕΒ ή η Ιεράπετρας κάποιες γεωτρήσεις. Καθόλου. Όπως έκανε τις δύο, θα μπορούσε να κάνει άλλες δύο, τέσσερις. Και όσον αφορά τη γεωθερμία, απλά πρότεινα μια λύση, όπως αυτές που κάνουν στα διάφορα νησάκια, να είναι κοντά στη θάλασσα, μικρές γεωτρήσεις, μικρού κόστους, για να προσθέσουμε με μια σχετικά φτηνή αφαλάτωση μια επιπλέον ποσότητα νερού σε αυτό που παίρνουμε από τη Μαλάβρα και τις υπάρχουσες γεωτρήσεις. Δύο προτάσεις έκανα, δεν έκανα τίποτα άλλο. Μα δεν αντέδρασα για τις δικές σας προτάσεις. Όχι, μα για μένα, γιατί υπάρχουν οι προτάσεις που δεν έκανα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάντα μιλάω σαν γεωλόγος, χωρίς εμπάθεια και το έχετε καταλάβει. Υπάρχει πράγματι μια πρόταση που την ξέρουμε εμείς, να ανοίξουμε γεωτρήσεις πιο βαθιά και να παίρνουμε. Είναι όμως τόσο κοστοβόρο, όχι γεωτρήσεις, αυτή η αφαλάτωση. Γιατί θέλει κάθε γεώτρηση τη μονάδα της, παραπέρα η άλλη την άλλη μονάδα και να πάει στο φράγμα που υπάρχει μεγάλος σκεπτικισμός πώς θα μας εστιχίσει το νερό. Μα δεν έχουμε και νερό και μου νερό σκέφτεστε τον πόσο θα στοιχίσει, πρόεδρε, το καταλαβαίνετε. Οι γεωτρήσεις δεν έχουν μεγάλο κόστος, είναι των 30, 40, 50 μέτρων όσο αφορά τις μονάδες. Φεύγουν από τις διάφορες γεωτρήσεις, μπορούν να φύγουν νερά μέσω λίνες και να πάνε σε μια μονάδα αφαλάτωσης. Δεν χρειάζεται κάθε γεώτρηση και μια μονάδα αφαλάτωσης. Εγώ έκανα τρεις, θα κουφονίσει για παράδειγμα γεωτρήσεις, με μια μονάδα σαν ένα κοντέινερ των 12 μέτρων, έτσι, εξαφάλισα στο νησί νερό. Με τι απόδοση την ώρα? Οι γεωτρήσεις ήταν κοντά στη θάλασσα, ήταν πάνω από 100 κυβικά νερό η καθεμιά. Τις έκανα στο λιμάνι, ναι, στο λιμάνι στα Κουφονήσια, σε απόσταση 5 μέτρα από το λιμάνι. Το νερό για άρδευση ή για ίδρυυση? Νερό για αφαλάτωση, ναι, το οποίο εξασφάλισε και την άρδευση και την ίδρυυση του νησιού. Mm. Απλά θέλω να σας πω ότι αν είναι λίγο πιο πέρα από τη θάλασσα, φιλτράρει το ίδιο το έδαφος, το νερό της θάλασσας. Ξέρω, αυτό εντάξει. Και αντί να φιλτράρεται μια τεράστια αγωγημότητα και τεράστια ποσότητα χλωρίων, φιλτράρεται καλύτερο νερό, άρα κοστίζει πολύ λιγότερο. Αυτό και τα αλμόλυπα πηγαίνανε πού? Στη θάλασσα την ίδια, στο λιμάνι. Mm. Λίγο παραμέσα από το λιμάνι. Το αλμόλυπο είναι αλάτι. Αν το σπρώξουμε μια σωλήνα στα 50, στα 100 μέτρα μέσα στη θάλασσα, τι θα πάει η θάλασσα? Ρωτώ, δεν έχω. Μα γι' αυτό σας είπα, τα αλμόλυπα όταν κάνουμε γεωτρήσεις κοντά στη θάλασσα είναι πάρα πολύ εύκολο να τα διώξουμε. Δεν είπα να γίνει πάνω στο βουνό. Γνωρίστε. Το κόστος πόσο ήταν περίπου? Εγώ είμαι γεωλόγος που κατασκεύασα τη γεώτρηση. Το κόστος είναι δουλειά εταιριών μηχανολόγων. Δεν το ξέρω, αλλά σας λέω ότι σίγουρα κοστίζει πολύ λιγότερο η αφαλάτωση σε νερό που είναι σχεδόν καλό από το νερό το θαλασσινό. Λοιπόν. Αυτό λέω. Αυτό είναι αλήθεια. Το βρείτε τα κόστη εσείς. Γιατί εγώ μιλώ για κόστη εδώ. Ναι, αυτό το είναι τώρα μία, πρόεδρε. Μιλώ για κόστη αφαλάτωση του νερού της Μαλάβρας που είναι καλό νερό. Ναι, αλλά είπατε χάνουμε σε ποσότητα αν το κάνουμε. Ενώ τώρα έχουμε τη Μαλάβρα, ας προσθέσουμε σύν το νερό που σας λέω. Η Μαλάβρα, σας πληροφορώ ότι έχει ποσότητες πολύ παραπάνω από αυτές που παίρνουμε. Την έχω κάνει άδειση με ανάθεση από την αντιπεριφέρεια, την αντιπεριφέρεια Λασιθίου πριν από 4 χρόνια. Με τρεις αντλίες, 200, 300 και 350 κυβικά. Με περίπου 850-900 κυβικά το μήνα Σεπτέμβριο, από τα σημεία που βγαίνει η Μαλάβρα, στέρεψε η Μαλάβρα. Χαμήλωσε πάρα πολύ η στάθμη. Πάρα πολύ. Έχω κάνει εγώ με εργολαβία την οποία μου έδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Ναι, σας πω τωρινά. Ο κύριος Καμαράτος. Ήθελα να μετρήσουν τη Μαλάβρα και σαν γεωλόγος εργολάβος πήρα εγώ αυτή τη δουλειά. Δεν είναι αστέρευτη η Μαλάβρα. Επηρεάζεται πάρα πολύ από τις βροχοπτώσεις. Και η Μαλάβρα γιατί είναι νερά. Δικά μας. Εμείς παίρνουμε αυτή τη στιγμή 900 κυβικά την ώρα. Βεβαίως και τα παίρνετε, βεβαίως. Και υπολογίζομαι ότι πάνε στη θάλασσα τουλάχιστον άλλα τόσα.
Εγώ σας λέω τα σημεία που μπορούμε, οι κάθετες πομόνες που έχουν μπει, εκεί που παίρνετε κι εσείς, από εκεί. Γιατί είναι μια βοκλούδια πηγή, έτσι λέγεται, είναι μια πηγή η οποία είναι μετοπική. Και εμείς δεν παίρνουμε από όλο το μέτωπο της Μαλάβρας, παίρνουμε από συγκεκριμένα σημεία που μπορούμε να αντλήσουμε. Καταλάβατε, από αυτά τα σημεία λέω, το μήνα Σεπτέμβρη. Είμαστε στο μήνα Ιούνιο τώρα. Η Μαλάβρα, αν γίνει μια καλλιέργεια διαφορετική, βεβαίως και έχει πολύ περισσότερο νερό. Αλλά τα κόστη των έργων αυτών είναι πολύ μεγαλύτερα. Για το κόστος. Εδώ... Σας λέω, μπορείτε να κάνετε. Μια πρόταση έκανα, εσείς αν θέλετε αξιολογήστε την. Και μετρήστε και αντίστοιχα το κόστος για τη μονάδα. Τίποτα άλλο δεν λέω, εμείς δηλαδή δεν υπάρχει μια λύση. Κατάλαβε, δεν είμαστε αρνητικοί στην αφαλάτωση. Είμαστε αρνητικοί να κουβεντιάζουμε μόνο για αφαλάτωση που βελτιώνει την ποιότητα. Δεν, αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, δεν κάνετε κάποιο άλλο είδους πρόταση και πρότεινα εγώ μια λύση η οποία έχει να κάνει μια επιπρόσθετη ποσότητα νερού με σημαντικά μικρότερο κόστος. Δηλαδή υπάρχουν δηλαδή, θέλει να πει αυτό, καταλαβαίνω εγώ Πρόεδρε, ότι δεν φτάνει μόνο ο Θεός, αλλά κάνει και εσύ πράγματα. Υπάρχουν ιδέες. Ψάξτε τους επιστήμονες, ψάξτε τους μηχανολόγους, ψάξτε τους γεωλόγους, θα σας πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω θα πω κάτι άλλο και κλείνω. Από το Θεό ότι περιμένω. Κυρία Μαρία, θα πω κάτι άλλο και κλείνω. Είμαι 32 χρόνια στο νομό Λασιθίου. Προτείνω στον πρόεδρο, εντελώς ανιδιοτελώς, να ψάξω σαν γεωλόγος και να του δώσω συγκεκριμένες θέσεις που μπορεί να ανορίξει γεωτρήσεις. Να τις δημοπρατήσει και να έρθει οποιοδήποτε. Τουλάχιστον 2-3-2-3 μπορώ σαν γεωλόγος να του δώσω. Δεν θέλω τίποτα σαν υδρογεωλόγος, να του προτείνω εγώ τις θέσεις και από εκεί πέρα, εφόσον υπάρχει διάθεση, πρόθεση, επιθυμία τέλος πάντων, όρεξη να γίνει γεωτρής, ας γίνει. Εγώ προτείνω σαν γεωλόγος να μου δώσει το δικαίωμα να τους, να τους δείξω κάποιες θέσεις. Εγώ σε ευχαριστώ για την προσφορά. Σου δίνω από τώρα το δεν μπορεί, να βρίσκω τόσα χρόνια για τις ιδιώτες νερό και δεν μπορώ να βρω για το ΤΕΒ. Έτσι. Δεν χρειάζεται ειδική άδεια για να μας κάνεις μια προσφορά για όνομα του Χριστού. Όχι, δεν είναι προσφορά. Η προσφορά σημαίνει και πληρωμή. Υπόδειξη. Υπόδειξη, έτσι. Υπόδειξη ανιδιωτελώς. Την υπόδειξη, ναι. Εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να πω. Να είστε καλά, κύριε Καρύδη. Ευχαριστούμε ξανά και ελπίζω οι προσφορές να γίνουν δεκτές, Πρόεδρε. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη, ειλικρινά και εξοργισμένη. Δείτε τι θα κάνετε. Αυτό λέω μόνο. Δεν ξέρω αν. Τι, μα δεν πρέπει να τελειώσουμε σήμερα. Ποιο είναι, ένας κύριος Γιάννης, έχουμε τα στοιχεία του εμείς. Ναι. Θέλει να βγει να παρέμβει. Ναι, εντάξει, άντε. Τελευταίο, επειδή το. Δεν θέλει να ακούσει το επώνυμο. Το έχουμε εμείς όμως το επώνυμο, Πρόεδρε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, επειδή έχω ξεφύγει και εγώ τώρα και με συγχωρείτε για τον τόνο στους ακροατές, αλλά είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Πρόεδρε, δεν μπορώ να ακούω ότι ο Θεός θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει, αλλά να. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Περιμένουμε λοιπόν το φίλο ακροατή να. Δεν είναι προσωπικό να πούμε. Έλα. Να. Δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα, το θέμα. Έλα, καλά το έκανα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Wind. Ο αριθμός που καλέσατε. Όχι, κάτι έκανα εδώ. Ναι, μ' ακούτε. The number you have dialed does not exist. Μ' ακούτε τώρα. Εγώ σας ακούω. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι, ναι, τώρα σας ακούω. Πείτε μου. Παρακολουθώντας την εκπομπή όλοι, πρώτα απ' όλα γίνει ένα βασικό λάθος. Δημοκρατούμε τον κόσμο. Ναι. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει ψυχραιμία. Είναι το πρώτο συστατικό για να ληφθούν αποφάσεις. Μάλιστα. Το ότι κρίνεται απογοητευμένοι είναι. Ναι, εγώ δεν είμαι δημοσιογραφικό. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Επειδή μιλάμε, φαίνεται παρουσιάστηκε από την κοινωνία. Το θέμα δεν είναι η δημοσιογραφική. Είναι μονόδρομος. Δεν είναι το θέμα η δημοσιογραφική. Πώς νιώθει είναι αυτό. Πριν φύγουν τα νερά και πάνε στη θάλασσα, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει, εφόσον είμαστε σε αυτή τη τραγική κατάσταση που λέτε. Αυτό που έπρεπε να φωνάζουμε είναι χαβούζες. Γιατί δεν βρέχει στην Ιερά Πέτρα, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ. Και εφόσον δεν βρέχει, όταν βρέχει, γιατί να πηγαίνει το νερό στη θάλασσα. Το πρόβλημά μας είναι αυτό. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε πάνω σπασμωδικές κινήσεις και. Μα ήδη έχουμε ξεκινήσει, κύριε Χριστοδουλάκη. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, με συγχωρείτε. Αυτό λέγοντας, δώστε μου τα πηγάδια και τη γιώτρηση. Αυτό δεν είναι, πανικός αυτό, δηλαδή συγγνώμη. Κοιτάξτε να δείτε τα όταν νερά. Το έβγαινε, τα νερά κατεβαίνουν το Σεπτέμβριο. Είναι ο πάτος τους. Έχει τραγική εξηγή. Όταν ξεκινάει τον Ιούνιο και λέει, κύριε, εφόσον δεν έχετε καλλιέργεια,
να ρίχνω τα νερά στο φράγμα δεν είναι σπασμωδική, είναι πρόβλεψη. Ένα. Δεύτερον, εφόσον μας αρέσει να είμαστε προνοητικοί, τόσα χρόνια έπρεπε να επιβληθούν οι καμπούζες. Και εφόσον εσείς λέτε τι θα κάνουν οι αγρότες, τι θα κάνουν οι αγρότες, πρέπει να προστατεύσουν τη δουλειά τους. Χαμπούζα. Κανένα, ούτε σταγόνα στη θάλασσα. Από εκεί ξεκινάει. Ωραία. Αυτά με Ελλάδα φταίει πάντα κάτι άλλο φταίει. Και ζητάμε, ψάχνουμε να βρούμε ένα Θεό να μας δώσει τη λύση όταν τα έχουμε κάνει μόνοι μας όπως τα έχουμε κάνει. Συμφωνούμε. Και μετά λέμε, βρες νερό, πού το. Βρες νερό τώρα, ναι. Το νερό το ρίχνει ο ουρανός. Οι πηγές από κάτω, πού το γεννάνε από τη λάβα. Αλλά λέμε τώρα εδώ ότι έπρεπε να είχαμε, γιατί και την προηγούμενη φορά τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά και είχα κάνει άπειρες εκπομπές για το νερό πριν πόσα χρόνια, μπορεί να είναι και 15. Που τρέχαμε πάλι σαν τους τρελούς εδώ να βρούμε νερό. Όπως είπε και ο πρόεδρος, θα συμφωνήσω. 15 χρόνια δεν κλιματολογικά μπορούσαμε να είχαμε κάνει 20 ετία. Τώρα τι κάνουμε είναι. Ναι, υπάρχουν δεδομένα 20 ετίας μετεωρολογικά που μπορείτε να τα συμβουλευτείτε και να δείτε ότι πάντα υπάρχει μια περιοδικότητα όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Υπάρχουν τα στοιχεία για όλους. Τα ξέρουμε αυτά. Σε όλο τον κόσμο, τα ξέρουμε. Συμφωνείτε μαζί μου. Μισό λεπτό. Ωραία, πρέπει να ξεκινήσουμε. 7 χρόνια βρέχει, 7 δεν βρέχει. Η οικονομία. Άρα θα ξαναβρέχει. Δεν θα ξαναβρέχει, καταλάβατε. Η οικονομία, και όταν λέω οικονομία δεν εννοώ να προσέχουμε πόσο καταναλώνουμε. Η οικονομία σε μία βάση εννοώ της πρόβλεψης και της σωστής διαχείρισης. Γίνεται λοιπόν όταν ξεκινάμε να φωνάζουμε. Τι θα κάνω, θα φταίσω, θα φταίσω. Εγώ χαβούζα. Άρα περιμένω από κάποιο άλλο. Και ο άλλος από πού θα περιμένει. Θα πρέπει πρώτα λοιπόν να ξεκινήσουμε επιτέλους στην Ελλάδα και στον τόπο μας και παντού να λέμε τι κάνω εγώ πρώτος. Συμφωνούμε. Πρώτος τι κάνω εγώ. Εγώ τι κάνω. Συμφωνούμε. Και το μετά παράδειγμα όμως, από τον πρόεδρο, το παράδειγμα από τον Θεό, το δίνει. Συμφωνούμε. Ναι. Το παράδειγμα το δίνει η κεφαλή. Έτσι. Σωστά. Και προχωράμε. Πρώτος την χαβούζα ο πρόεδρος. Λοιπόν. Πρόεδρε, έχετε χαβούζα στα χωράφια σας. Λες να με χωρίσεις χαβούζα. Ξέρω εγώ, ρωτώ. Είδατε. Ρωτάω. Λοιπόν, έχετε το χαβούζα. Έχει δώσει το παράδειγμα. Λοιπόν, επειδή εγώ σπούδασα στα Χανιά. Τη χρονιά που πήγα λοιπόν στα Χανιά, εδώ πέρα στην Ιερά Πέτρα, κάναμε πάλι λιτανίες να βρέξει. Το θυμάμαι. Θυμάμαι πολύ λοιπόν, καλά. Πήγα στα Χανιά και ήμουνα με μηχανή. Ήμουνα, και μου έκανε εντύπωση ότι έβρεχε 30 μέρες σε ρί. Νόμιζα ότι θα πάει στο Λονδίνο. Να. Και έλεγα, άμα ήθελα να τον παππού μου εδώ. Είχε πεθάνει ο άνθρωπος από το ψυχολογικό του, ας πούμε, ότι είμαστε καταραμένοι. Θέλει ψυχραιμία και ξεκινάμε την οικονομία, την κάνουμε όταν έχουμε. Δηλαδή, άμα βρέξει και πάνε πάλι τα νερά στη θάλασσα, δεν θα ψάχνουμε τα πηγάδια. Θα πρέπει να το σταματήσουμε τον νερό. Θα ξεκινήσει ένα-ένα. Η προτεραιότητα λοιπόν είναι γεωτρήσεις. Ο πρόεδρος, από όσα γνωρίζω λίγο, ήδη τα ψάχνουν αυτά. Και χαβούζα. Από μια μικρή χαβούζα, καθένα ό,τι μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Να συζητάμε για λειψιδρία και να πηγαίνει το νερό στη θάλασσα. Συμφωνούμε πολύ. Και μετά να λέμε θα κάνουμε αφαλάτωση στη θάλασσα. Δεν είμαστε Κυκλάδες. Έχουμε το μεγαλύτερο φράγμα της Μεσογείου. Δεν ξέρω, είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα είναι αυτά, το φράγμα που έχουμε εδώ. Είναι υδροβιότοπος. Θα πρέπει να φροντίσουμε τη διαχείριση. Από εκεί ξεκινάει. Και χαβούζα ο καθένας. Εγώ είμαι επαγγελματίας και φροντίζω εγώ πρώτος στη δουλειά μου. Δεν περιμένω ούτε από το κράτος, ούτε από τον ΤΟΕΜ, ούτε από το Θεό. Πρώτα κοιτάζω εγώ, έχω κάνει αυτά που περνάνε πρώτα από μένα από το χέρι μου. Συμφωνούμε. Γιατί συζητάμε τα θερμοκήπια, δεν είναι μικροκαλλιέργεια, είναι εργοστάσια. Ωραία, δεν ξέρω βέβαια, και αυτό θα μπορούσε, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το στοιχείο τώρα. Πόσοι δεν έχουν χαβούζες πια. Από εκεί, κλιματική χρέωση, όποιος δεν έχει, δεν μπορείς να φωνάζεις θέλει νερό και δεν έχει χαβούζα. Φτιάξε πρώτα χαβούζα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε κάτι στον. Κύριο, όχι, τι να απαντήσω εγώ, απλώς κύριο Γιάννη, εκεί που συμφωνώ με τον προηγούμενο τον κύριο Γιάννη, συμφωνώ ότι δεν πρέπει να σκορπούμε στον κόσμο απεσιοδοξία, αλλά αισιοδοξία. Γιατί είναι άμα δεν βλέπεις λόγο. Φως. Άμα δεν... Λοιπόν, κάντε κάτι. Χωρίς λόγο. Αυτό, εγώ το δηλαδή, λέω για να σας τριμώξω τώρα, πρόεδρε. Τον αυτή κάντε τη στιγμή είναι ο κόσμος. Απελπιστεί ότι δεν βρέχει, δεν έχουμε νερό, δεν φυτεύω, δεν γυρίζω, δεν είναι αυτός ο στόχος. Μα εσείς μας το λέτε, μα υπάρχει αυτό το δεν κλίμα. Είναι ο στόχος. Το κλίμα είναι αυτό. Όχι γιατί έτσι πρέπει να δίνουμε θάρρος στον άλλο, γιατί δεν είναι η αλήθεια ότι τελειώσαμε. Καμιά χρονιά δεν πέρασε να μην βρέξει, έστω και λίγο, καμιά χρονιά. Δηλαδή αυτός ο τόνος της απεσιοδοξίας. Αυτός να, εγώ αυτό εισέπραξα από εσάς σήμερα, κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά. Αυτό εισέπραξα σήμερα. Ότι πρέπει να κάνω τα καράβια μου. Κατός από εσάς. Εισπράξατε, ειλικρινά σας μιλάω τώρα. Ίσως εγώ
δεν σας είπα, δεν καταλάβατε αυτά που είπα. Δηλαδή εγώ είπα ότι δεν μπορούμε να βρούμε νερό πέραν το αν δεν βρέχει. Εάν δεν βρέχει έχει πρόβλημα η Γεράπετρο, έχει πρόβλημα η Ελλάδα, έχει πρόβλημα ο κόσμος. Το νερό είπα και το έπανε κι άλλοι στο ενδιάμεσο, δεν το παράγει η γη, το αποθηκεύει η γη. Το παράγεται στον αέρα πάνω με τις εξατμίσεις από τη θάλασσα. Εάν αυτό δεν γίνει έχουμε πρόβλημα, ουσιαστικό πρόβλημα. Ούτε οι αφαλατώσεις άμα σε στρώσουνε, άμα σε σώσουνε, ούτε τίποτα. Εγώ πιστεύω πως εάν τηρούνε τις οδηγίες του ΤΟΕΒ να κάνουν οικονομία, να το ξοδεύουν το νερό με σύνεση, να φυτέψουν την εποχή που πρέπει, να κάνουν ομβριοδεξαμενές που εάν βρέξει να μαζέψουν όσο νερό. Θα βρέξει ο Θεός, θα βρέξει η φύση, εγώ δεν θέλω να πω έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα, και από το Δεκέμβρη και μετά θα είναι παρελθόν. Διότι θα βρέχει, τα τρία χρόνια, τα τέσσερα που είναι ανοβρία τελειώσαν, τα έχουμε ξαναζήσει πιο παλιά και θα βρέξει. Αυτό όμως θα μας γίνει μάθημα να κάνουμε όλοι τις ομβριοδεξασμενές μας, όταν είναι γεμάτο το φράγμα να το φυλάσσουμε γεμάτο και όχι έτσι πάπα πέτατο γιατί πρέπει να το πετούμε, έτσι. Και αυτά όλα. Μάλιστα. Όπου έχουμε νερό και το κράτος όπου έχει για μεσοπρόθεσμα πια αυτά, όπου εναργιάκι να κάνουμε μικροφραγματάκια να αποθηκιάζουμε νερό, το φράγμα στο Μύρτος επιτέλους να χρηματοδοτηθεί να γίνει, μα δεν είναι και πολλά τα λεφτά, η προσαγωγό δεν το κουβεντιάζω. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικός. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν βλέπω να κινούμαστε. Δηλαδή δεν ξέρω, σαν πω. Δηλαδή πάρτε το δήμαρχο, πάρτε το βουλευτή, πάρτε το Δραγασάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Λέτε για ποια δουλειά. Κάνετε για όλα αυτά. Το πρόφραγμα, ας πούμε, μπορεί να φτιαχτεί. Ακούστε. Έχω πει πολλές φορές, αλλά τα ξεχνιούνται. Ακούστε. Η διόρυγα. Ναι. Είναι η μελέτη έτοιμη και περιμένουμε τη δημοπράτηση. Χθες, προχθές, άνοιξε το ΕΣΠΑ στο μέτρο 4, 1-2 είναι τα εγκυβολτιωτικά έργα, τα οποία θα ενταχθούν αυτά που θα χρηματοδοτηθούν. Το δικό μας ήδη έχει ενταχθεί, η διόρυγα, που σημαίνει περιμένουμε υποχρεωτικώς την ένταξή της αυτές τις μέρες. Όσον αφορά τα άλλα έργα, τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος, τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος, τελειώνουν οι μελέτες και είναι τα περιβαλλοντολογικά, τελειώνουν και αυτά και πιστεύω ορισμένα από αυτά ή όλα να ενταχθούν μέσα στο... Αυτά είναι μελλοντικά, δεν είναι τωρινά. Τα ξέρουμε, κύριε, τα έχουμε μάθει, πρόεδρε. Το θέμα είναι να μην ζούμε αυτή την ανασφάλεια. Τέλος πάντων, επειδή σας έχουμε κουράσει πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές μας, οι οποίοι βέβαια συνεχίζουν και στέλνουν ερωτήματα, τοποθετήσεις, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί βοήθησαν τα μέγιστα, λέω να το τελειώσουμε εδώ σήμερα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση, παρόλο που ξαγριώθηκα με αυτά. Το ότι, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να περιμένω μόνο από το Θεό, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε, που ήσασταν εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ξαγριώθηκε και ζητώ συγγνώμη στον αέρα που το έκανα και ξέφυγα, και συνήθως είμαι ψύχρεμη. Και εγώ ζητώ συγγνώμη αν ξέφυγα κάποια στιγμή. Κάντε πράγματα. Κάντε πράγματα. Ψάξτε. Δηλαδή, αν θέλετε να βοηθήσουμε όλοι. Θα παρακαλέσω τον κόσμο να έχει ψυχραιμία, να έχει ηρεμία και να ελπίζει, να μην χάνει την ελπίδα του. Θα βρέξει. Δεν σταμάτησε ποτέ για 10-20 χρόνια να μην βρέξει. Είναι περίοδοι τις οποίες έχουμε περάσει, τις έχουμε ξαναπεράσει και πάνε καλά. Μάλιστα. Τώρα θα υπενθυμίσω ότι κάποτε είχαμε φτάσει στα 500.000 κυβικά πριν αρκετά χρόνια. Δεν είχαμε μαλάβρα τότε, ούτε γεωτρήσεις. Και τη βγάλαμε. Ναι, τότε ήρθε η μαλάβρα, νομίζω. Ήταν η σκέψη. Δεν ήρθε η σκέψη μαλάβρας. Όχι. Δεν είχε, αλλά λέω ήρθε σαν ιδέα. Μετά.
Ήρθε η Μαλάβα. Ναι, αυτό. Ότι αλλά με τα 500.000 κυβικά είχαμε κατεβεί το φράγμα χωρίς Μαλάβρα και χωρίς γιοτρής. Και παρόλα αυτά τη βγάλαμε και ζούμε μέχρι σήμερα. Ήρθε κι άλλη μια φορά, δεν κατεβήκαμε τόσο χαμηλά, αλλά κατεβήκαμε. Έτσι λοιπόν με αισιοδοξία προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε την Ιεράπετρα, γιατί ο καλός Θεός της Ιεράπετρα την αγαπά. Εντάξει. Δεν την μας αφήνει να φύγουμε. Πρόεδρε. Παρόλο ότι τα λέμε εμείς, δεν μας αφήνει. Το θέμα είναι πρέπει να κάνουμε και εμείς πράγματα, το ξαναλέμε. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να ενεργοποιήσαμε. Είναι πολύ μεγάλη αγωνία του κόσμου απ' έξω. Αυτό φάνηκε και από τα πάρα πολλά μηνύματα, τοποθετήσεις και ερωτήσεις και παρεμβάσεις που ήταν κι άλλες να γίνουν. Τέλος πάντων, θέλαμε τον κύριο Πανταζή, αλλά δεν, να δούμε τι θα κάνει ως Επιτροπή, Αγροτική Επιτροπή. Και θέλουμε όλοι μαζί, Δήμος, το ΕΒ, πολίτες, συλλόγοι, να δούμε τι θα κάνουμε. Με ειδικούς επιστήμονες να προτείνουν και εμείς να κάνουμε τουλάχιστον να μας φύγει αυτή η ανασφάλεια. Είναι τρομερό πράγμα η ανασφάλεια. Εντός των ημερών περιμένουμε εδώ τους αρμόδιους του Υπουργείου, του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, που είναι αρμόδιοι αυτή την ιστορία. Και ελπίζω να έχουμε τότε στην ευκαιρία να τους φέρουμε εδώ στα ραδιόφωνα, να φέρουν τις ιστορίες και να πούνε τι σκέφτονται αυτοί για μας. Τι, πώς εμείς μπορούμε να πούμε. Περάσουμε. Θέλουμε αυτό, τέλος. Ναι. Τέλος πάντων, Πρόεδρε, να σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Νομίζω ήταν έτσι, πολύ καλή οικοδομητική συζήτηση. Δυστυχώς μας απογοητευτήκαμε λίγο, αλλά εντάξει, θα επιβιώσουμε. Μπορεί να πειρα, το λιγότερο. Και το λιγότερο νερό, να έχουμε και σας απογοητευόμαστε. Νερό μπορεί να βρέξει για τα ξεχάσουμε. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όχι, να μην τα ξεχάσουμε. Όλα. Να μην ξεχάσουμε την αγωνία αυτή που περνάμε πάμε τώρα, λίγο, γιατί θα την ξαναβρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Μονοθεματική συζήτηση. Έρχεται η κυρία Ψηλινάκη όμως σε λίγα λεπτά και με τα θέματα τα σημερινά. Ανάλυση θεμάτων των παιδιών των λυκείων σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ. Κάποια ζευγάρια μαγνητίζουν τα βλέμματα γιατί είναι επώνυμα, κομψά και άνετα. Αβαντάζ, τα πιο διάσημα ζευγάρια σας περιμένουν στο καλύτερο.